Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω δύναμη. Καλό μας μεσημέρι. Πώς είμαστε σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα? Ξέρω, νιώθετε λίγο έτσι αυτή τη θερινή ραστόνη να μας πιάνει. Ακόμη ρε παιδί μου και όσους δουλεύουμε, είμαστε ακόμη εδώ μέσα στους ρυθμούς της πόλης. Έχει ένα μαγικό πράγμα το καλοκαίρι. Να, πριν άκουγα τώρα απ' έξω τα τζιτζίκια. Ναι, βγήκα για λίγο έξω, παιδιά, συγγνώμη. Από το πρωί και το τζιτζίκι, το καλοκαιρινό. Νιώθεις ότι το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, να το εδώ είναι. Αυτή η αίσθηση. Προχωράμε και θέλουμε κι εμείς κάποια στιγμή να ζήσουμε. Δεν ξέρω εσείς που βρίσκεστε και από πού μας βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή η θάλασσα μας φωνάζει. Και η θάλασσα είναι δύναμη. Δεν είναι δύναμη, παιδιά? Για πάμε, μέρα μεσημέρι. Καλά είμαι. Κάπως αυτά τα τζιτζίκια σήμερα. Ναι, αφού κάνει εξωτερική ζέστη. Έφυγα από το γραφείο. Βάφτηκα, κατέβηκα και μια στιγμή πήρε το αυτί μου το τζιτζίκι από την πόρτα αυτή που βγαίνουμε έξω λίγο να πάρουμε αέρα. Κάτσε να μας τα δείξει. Ναι, να κάτσε. Το τζιτζίκι είναι σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού. Ναι, ρε παιδί μου. Διακοπών, παιδιά. Όταν ακούς το τζιτζίκι σημαίνει ότι μπήκε σε διακοπές. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Στις παραλίες, κάθεσαι και ακούς το τζιτζικάκι. Είσαι και με την κοπέλα. Βέβαια, ναι. Είσαι με τον άνθρωπό σου, την παρέα σου. Έτσι. Αλλά... Όμως, κοίτα, αλλά Γιάννη μου, πρέπει να σου πω κάτι. Η σημερινή έρευνα έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί από ό,τι φαίνεται, οι ψυχολόγοι λένε ότι στις διακοπές τσακώνονται τα ζευγάρια και πολλές φορές χωρίζουν. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό. Γιατί είναι πολύ μαζί. Είναι πολύ. Και πολύ μαζί. Λοιπόν, σωστά το πας, θα πάμε και σε αυτό. Αλλά πρώτα θα σας πω κάτι που είναι επιστημονικό, το οποίο και εγώ πρώτη φορά το άκουσα. Έχει να κάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας και το ότι βλέπεις πιο πολύ φως και έχεις πιο πολύ ζέστη. Δηλαδή τώρα που έχει κάψει ένα Ευρώπη θα χωρίσουν όλοι. Περίμενε να σου πω. Λοιπόν, αυτό ανεβάζει, λοιπόν, λένε οι επιστήμονες, τη σερωτονίνη και την διάθεση για φλερτ. Και αυτό έχει να κάνει και με ζευγάρια. Και δεν κοιτάς δίπλα, κοιτάς παραδίπλα. Εγώ κοιτάω γενικά και εγώ λέω τι λέει η έρευνα. Δεν ευχόμαστε σε κανένα να χωρίσει, αλλά άκου να δεις τι γίνεται. Έχει να κάνει η έρευνα με αυτούς που το χειμώνα πέσανε πάρα πολύ ο ένας πάνω στον άλλον, τα ζευγάρια κλείστηκαν μέσα, κάτσανε μέσα. Δεν βγήκανε. Ξαφνικά βγήκανε σαν δανειό. Βγήκανε στον κόσμο. Ναι. Καταστροφή δηλαδή. Κάνει με αυτό. Ναι, εντάξει, δεν σου κάνει λίγο λογικό αυτό? Μου κάνει, εντάξει. Επίσης λέει η έρευνα ότι οι άλλοι δεν φοράνε και πολλά ρούχα, ότι τα οπότε σώματα. Αυτό... Ναι, παίζει το μάτι πιο πολύ, τέλος πάντων. Δεν δικαιολογούμε τις απιστίες εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων οι επιστήμονες το είπαν. Τέλος πάντων. Πάμε στο επόμενο. Μην αρέσει η Μάρια με το βλέμμα που σε κοιτάει τέτοια ώρα. Με το σοβαρό, το παρατηρητικό. Όχι. Μα ναι. Προσπαθώ να παρακολουθήσω την έρευνα, να δω είναι βγαλμένη από τη ζωή. Κοίτα, βγαλμένη από τη ζωή λένε είναι. Επιστήμονες τα λένε κιόλας. Ναι, επιστήμονες όμως επίσης πολλές φορές είναι μέσα στα βιβλία. Κάτσε λίγο. Πολύ σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό. Υπάρχουν και επιστήμονες της ζωής. Πού είναι η Μέρη Αργυριάδου να μας τα πει αυτά? Φέρουλα, μας λέξε από το γραφείο. Σε λίγο θα έρθεις κι εσύ εδώ. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, το άλλο είναι η έλλειψη του προσωπικού χρόνου. Ότι είσαι με τον άλλο συνέχεια, έχεις αυτή την συγκατοίκηση. Και ζεύει πολλά σε πολύ τρώτα. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και ωραίο όμως κάποιες φορές. Τέλος πάντων. Συμφωνώ. Και ότι ρε παιδάκι μου, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι μόνος. Άσε τον άλλο να κάνει και κάτι μόνος. Δεν είναι να τα κάνετε όλα μαζί συνέχεια. Πολλοί πνίγονται σε αυτό. Πάντως πολλά ζευγάρια δεν μπορούν να πάνε και μόνοι τους, έτσι, να είναι δυο τους. Θέλουν να είναι παρέες μαζί. Πάμε δουλειά, πάμε αυτό, δεν είμαστε συνέχεια με τον άλλο. Ξαφνικά στις διακοπές συνέχεια είσαι με τον άλλο. Και ένα άλλο είναι ότι έχεις αυτό το θέμα ότι πρέπει να συναποφασίσει τα πάντα. Σε ποια παραλία θα πάμε σήμερα, εγώ θέλω να πάω σε αυτήν, εγώ θέλω να πάω σε αυτήν. Σε ποιο στέντρο θα πάμε σήμερα, εγώ θέλω να πάω εδώ, εγώ άλλο στέντρο. Μόνο που σε βγάλει, σιγά τώρα. Πάμε και όπου βγάλει. Σωστό. Αυτό αλλά, δεν είναι. Εγώ λέω ναι, το σημαντικό είναι να είσαι με τον άλλο. Κάνε και λίγο μια υποχώρηση. Ναι, ρε παιδί μου. Υπάρχει διαχωρισμό όμω, Μαριέλα μου. Μιλάμε για παντρεμένα ζευγάρια ή για ζευγάρια. Μιλάμε για όλα την πρώτη φάση του έρωτα του δεσμού. Μιλάμε για όλα τα ζευγάρια. Επειδή μου εννοώ το παντρεμένα, βάλ το μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια. Γιατί εκεί ξαφνικά είσαι και σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ στο σπίτι σου είσαι και την άγλα. Είτε παντρεμένα.
παρεμένο είσαι με τον άλλον, είτε όχι, είσαι στη δουλειά τον υπόλοιπο χρόνο. Οπότε δεν είστε μαζί συνέχεια. Ενώ στι διακοπέ είστε μαζί συνέχεια. Πάντω έχω ακούσει παιδιά που έχουν συγκεκριμένα νησιά που όταν πα, με στη Μήλο ή στη Σαντορίνη, λέει ή θα χωρίσει μετά ή θα μείνει για πάντα. Ισχύει αυτό. Όλοι λένε οι περισσότεροι χωρίζουν. Αλήθεια, λέει. Το έχει ακούσει αυτό. Είναι η ενέργεια, ναι, το είναι η ενέργεια του νησιού. Μήπω γι' αυτό εγώ δεν πάω εκεί, τέλο πάντων. Εγώ θέλω βέβαια. Εμεί στη Μήλο θα πάμε τώρα σήμερα. Θα πάμε μαγειρέψουμε. Ναι, κάνω ένα τρέλερ. Εγώ θέλω πάρα πολύ να πάω και Μήλο και Σαντορίνη δεν πάει ποτέ. Έμα ναι, παιδιά. Λοιπόν, άκου, το άλλο έχει να κάνει με τα σφάλματα του άλλου, τα οποία μεγεθύνονται στις διακοπές, τα βλέπεις πιο πολύ. Και το ένα που είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της τσιγκουνιάς. Δηλαδή... Αυτό μας ενοχλεί πολύ στις διακοπές. Όταν ο άλλος συνέχεια λέει ότι ξέχασε το πορτοφόλι του ή δεν έχει αυτό, ή μην πάρει. Τώρα θα το διαπιστώσει αυτό. Ναι, αλλά στις διακοπές λένε. Στο νησί, ρε παιδί μου. Στο νησί, αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Λένε οι ψυχολόγοι ότι στην πόλη περνάς και πιο πολύ χρόνο μόνος σου και κάνεις και τα έξοδά σου. Στις διακοπές, επειδή είσαι μαζί με τον άλλον, μεγεθύνεται το πρόβλημα πιο πολύ. Για να φτάσει να πας διακοπές με κάποιον, δεν πρέπει να τον ξέρεις και καλά. Άρα θα ξέρεις και τα χούλια του. Δεν το συζητώ. Και μετά είναι και η λεγόμενη διαμονή με θέατα πεθερικά. Τι εννοώ, λοιπόν. Όταν είσαι χρόνια με τον άλλο και πες ότι έχεις και παιδιά. Ναι. Και ζείτε στην Αθήνα και τα πεθερικά ζουν σε μια άλλη πόλη, πολύ μακριά. Σου λέει ο ένας, πάμε στις διακοπές στους δικούς μου, γιατί πώς θα δουν τα παιδιά, μα δεν πάμε και στις διακοπές εκεί. Και ξυπνάς, ναι, ανοίγεις το παράθυρο και είναι η πεθερά, καλημέρα. Όχι, παιδιά. Και ο πεθερός μπορεί να είναι, αλλά όπως και να έχει, είναι αυτό που ξεκινάει και γίνεται η κριτική της οικογένειας, του συντρόφου, της συντρόφου, μπορεί να είναι και της γυναίκας. Μπαίνουν και άλλοι μέσα στη σχέση, μάλιστα. Και το χειρότερο, λένε οι ψυχολόγοι, είναι να μην παίρνει θέση ο σύντροφος που έχει τους γονείς εκεί. Πρέπει να παίρνουν θέση και να λένε, όπα, δεν θα κάνεις έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι δυσίωνα σενάριο, μην ακούτε εσείς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε, αγαπημένοι θα φύγετε, αγαπημένοι θα γυρίσετε. Ερωτευμένοι παντού. Ναι. Ακριβώς. Θέλουμε να πιστεύουμε, μακριά από εμάς. Ακριβώς. Και να κλείσετε μεγάλο δωμάτιο, έτσι, μεγάλο, να μην είναι μικρό. Μεγάλο. Να έχεις λίγο ευελιξία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε για βουτιές. Πρώτα απ' όλα όμως θα δείξουμε στον κόσμο, σε εσάς που μας βλέπετε το σπίτι, τι έχουμε, τι θέματα έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Πήγαμε. Σοκάρουν λεπτομέρειες για το θανατηφόρο τροχαίο στην Κόρινθο με οδηγόνα 15χρονο. Συνεχίζεται το θρίλερ με το φορτίο του Αντόνοφ. Πότε θα είναι ασφαλής η περιοχή για κατοίκους και αγρότες? Νέα δίωξη για τη Ρούλα Μπισπυρίγκου για τη δολοφονία της Τζορτζίνας. Είχε προσπαθήσει να τη δολοφονήσει και στο Καραμανδάνιο, λέει ο εισαγγελέας. Παγκόσμιος πρωταθλητής στο παρκούρ μας δείχνει την τέχνη της τούμπας. Απόβαση στο Ολλανδικό ψαροχώρι του Φόλενταμ. Εκεί θα γνωρίσουμε τον Νίκο που ξαναγεί τους τουρίστες. Ταξίδι στη Μήλο. Το ξέρετε ότι στο νησί μπορείς να μαγειρέψεις χωρίς ρεύμα και γκάζι παρά μόνο με τη δύναμη της γεωενέργειας? Στο Top 10 δείτε το σπίτι Φερμουάρ και τη Rolls Royce που ο Νάση με την Τζάκη έκαναν τις βόλτες τους. Ειδήσεις από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο και τα viral αστεία βίντεο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πριν να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας, έτσι, και αυτό το οποίο παραμένει πάρα πολύ ψηλά και έχει να κάνει βέβαια με τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή της Καβάλας και το φορτίο που μετέφερε και όλα αυτά, θα τα δούμε. Πρώτα όμως να ξεκινήσουμε λίγο καλοκαιρινά, λίγο όμορφα, λίγο δροσερά, βέβαια, λίγο χαρούμενα. Χρειάζεται. Λίγο παιδικά. Ρε παιδί μου, χρειάζεται και λίγο. Και το μπλε της θάλασσας σήμερα. Το μπλε της θάλασσας. Για να δούμε η Νάντια Ριγάτου τι φοράει. Ορίστε, μπλε και εκεί. Καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα πριν που μιλάγατε για ζευγαρώματα και τέτοια, ζητώ συγκάτοικο για τη σαμπρέλα. Όπως βλέπετε, αυτό το σωσίβιο είναι για δύο. Έρχομαι, Νάντια, έρχομαι. Περίμενε όπως είσαι. Έρχομαι. Πιο τολμηρός από μένα για να μπούμε στις νεροτσουλήθρες, να δροσιστούμε. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτές τις θερμοκρασίες, πραγματικά. Είμαστε στα Σπάτα σε ένα υδάτινο πάρκο, το οποίο, παιδιά, είναι τεράστιο. Έχει 17 συνολικά παιχνίδια. Η νεροτσουλήθρα που βλέπετε μπροστά σας είναι το μεγαλύτερο πάρκο στα Μεσόγεια για ηλικίες από 3 ετών έως όσο θέλει. Είναι το πιο χαλαρό που υπάρχει εδώ στο πάρκο. Να σας πω ότι έρχονται και γονείς και παιδιά, ότι συμμετέχουν και οι γονείς σε αυτά τα παιχνίδια, και αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο, γιατί με το σωσίβιο που σας έδειξα το διπλό, νιώθουν πάρα πολύ ασφάλεια τα παιδιά.
Βέβαια, εννοείται ότι είναι ο προορισμός για κάθε έφηβο που θέλει πιο extreme, διότι εδώ υπάρχει η βραβευμένη στην Ευρώπη νεροτσουλήθρα Big Cobra, η οποία, παιδιά, έχει ύψος 16 μέτρα. Μπαίνεις μέσα και ζεις το ό,τι πιο συναρπαστικό μπορείς να ζεις αν είσαι τολμηρός. Εγώ μόνο την κοιτάω, Μάριον, δεν πλησιάζω καν. Αλλά πραγματικά το πώς μπαίνουν, πώς φωνάζουν οι έφηβοι, πώς το ευχαριστιούνται, είναι μοναδικό. Είναι αυτή εδώ μπροστά, βλέπετε ότι καταλήγει από τα 16 μέτρα εκεί απέναντι στο στόμα πραγματικά της κόμπρας, με τα δοντάκια της εδώ. Α, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Δεν υπήρχε εναντιά μου, δεν υπήρχε παλιότερα. Καινούριο είναι αυτό. Ναι, καινούριο. Αυτό βέβαια. Και είναι παιδιά από τις πιο εντυπωσιακές. Είναι όντως βραβευμένοι για την όση πιο εντυπωσιακή και ποιος, η απόλυτα διασκεδαστική νεροτσουλήθρα στην Ευρώπη, γενικότερα η συγκεκριμένη Big Cobra. Και είναι εδώ. Στην απέναντι πλευρά, πίσω από την πλευρά της κόμπρας, να σας πω ότι υπάρχει για τους συνοδούς των τολμηρών μία πισίνα η οποία μπορείτε να απολαύσετε στην ηρεμία σας, στο μπάνιο σας και να δροσιστείτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι επιλογές εδώ είναι για όλες τις ηλικίες, είναι για όλους τους πελάτες, και τους συναρπαστικούς και τους πιο βαρετούς ή τους κουρασμένους που θέλουν απλά να ξεκουραστούν. Και νομίζω ότι επειδή είναι μέσα στην, δηλαδή είναι σε ένα σημείο πολύ προσιτό από όλες τις περιοχές, μπορείτε πραγματικά να μην κάθεστε στο σπίτι και να αγχώνεστε αν κάνει ζέστη ή δεν μπορείτε να πάτε στη θάλασσα, να συνδυάσετε τη δροσιά με την ψυχαγωγία. Είναι μια λύση για τα παιδιά, ειδικά τώρα που έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν έχουν φύγει ακόμη διακοπές, για τους γονείς. Επίσης, Νάντια μου, και για όσους είναι πιο ήσυχοι και πιο ήρεμοι, συνοδεύουν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό το γνωστό ποταμάκι που μπαίνει εσύ και σε πάει γύρω-γύρω. Ήμουν σίγουρο. Έχουμε μεγαλώσει παιδιά, συγγνώμη, όλα τα έχουμε κάνει. Λοιπόν, παίρνει εσύ το φουσκωτό σου και πα χαλαρά, σε πάει ήσυχο το ποταμάκι. Ένα πολύ απαλό ρεύμα. Ναι, ναι. Νάντια μου, υπάρχει και αυτή η λύση, φαντάζομαι. Υπάρχει και αυτή η λύση και υπάρχει και κανονική πισίνα που κάθεσαι και κάνεις τον μπάνιο σου χωρίς να υπάρχει τίποτα έτσι συναρπαστικό. Δηλαδή, αν είσαι λάτρης της ησυχίας, ρε παιδί μου, μπορείς να την απολαύσεις. Και φυσικά μπορείς να κάνεις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες, να κάνεις την ηλιοθεραπεία σου. Και οι γονείς, από ό,τι βλέπω, όση ώρα είμαι εδώ, περνάνε παιδιά το ίδιο καλά. Γιατί υπάρχουν 25 άτομα προσωπικού ασφαλείας ναυαγοσώστες που έχουν το νου τους στα παιδιά που παίζουν. Οπότε και ο γονιός με τη σειρά του έχει λίγο τη δυνατότητα, Μάριο, να χαλαρώσει. Να κάτσει λίγο έτσι, να πιει τον καφέ του, λίγο να πάρει και αυτός μια ανάσα ξεκούρασης. Σε βλέπω τώρα, βγάζεις τα ηχοληπτικά, τα μικρόφωνα, τα ακουστικά, τα αυτά, δίνεις το συνεργείο και είσαι έτοιμη για βουτιά, Νάντια μου. Στην κόμπρα να πας, Νάντια, στην κόμπρα. Απλά στην από εδώ νεροτσουλήθρα, παιδιά, σε αυτή που είναι από 3 χρονών. Μπράβο, Νάντια, έτσι, μαζί σου και εγώ. Είσαι πάντα δροσερή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, ξεκινήσαμε. Όλα τα έχουμε κάνει, Γιάννη μου. Γιατί σένα δεν σε πηγαίνανε. Εννοείται. Ακόμα, τι εννοείς. Πηγαίνεις ακόμα. Και στην Κρήτη, μάλιστα, στο Ηράκλειο έχει ένα water park. Έχω πάει και εκεί. Εκεί πήγαινα κάθε χρόνο. Α, πήγαινες και εσύ Κρήτη. Εννοείται. Από το 2014 μέχρι το 2018 πήγαινα κάθε χρόνο, Μάριο. Κοίταξε να δεις, τόσους μήνες εδώ δεν τα έχουμε αναλύσει όλα. Μα είδε. Θα λύσουμε του χρόνου. Δεν σε είδα όμως την Κρήτη. Δεν σε είδα, δεν με είδε. Τώρα συναπαντηθήκαμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα του αεροσκάφου και τα ερωτηματικά που μένει να συμπληρωθούν και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μαθαίνουμε τώρα ότι ουσιαστικά ο στρατός θα πετάξει και ντρόουν για να σκανάρουν την περιοχή, γιατί το μεγάλο ζήτημα είναι τώρα οι 11,5 τόνοι πυρομαχικών που έπεσαν εκεί, και το θέμα είναι και η ασφάλεια της περιοχής, οι καλλιέργειες, οι αγρότες και όλα αυτά, τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφο από το Center TV στην Καβάλα, τον Γιάννη τον Κομνηνό, που μας θα βοηθάει αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε επίσης τον κύριο Παντελή Φραγκουλή, τον έχουμε, ο οποίος βεβαίως είναι πολύ έμπειρος πιλότος και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Καλησπέρα και στους δυο σας. Κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα λίγο να μου δώσει το ρεπορτάζ ο συνάδελφος και να έρθω σε εσάς. Έτσι είναι, ναι. Έλα Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι γίνεται σήμερα, ποια είναι τα νεότερα? Καλό μεσημέρι, Μάριον, καλό μεσημέρι στο κοινωνικό πάνελ της εκπομπής. Βρισκόμαστε περιμετρικά του σημείου του οποίου κατέπεσε το βράδυ του Σαββάτου το μεταγωγικό αεροσκάφος Αντώνοπ. Όπως βλέπετε πίσω μας είναι ο κάμπος. Οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει λεπτό πραγματικά.
Έχουν ξεκινήσει και οι πτήσεις drone. Φυσικά ο στρατός είναι στις επάρξεις προκειμένου να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πυρομαχικά τα οποία, όπως λέγαμε και χθες, έπεσαν διάσπαρτα στην καλλιεργή συνοικία του Δήμου Παγαίου μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων Παλαιοχωρίου και Αντιφυλλήπων. Ενώ εχθές το απόγευμα, Μάριον, ο Δήμαρχος Παγαίου και ο Δήμος Παγαίου εξέδωσε μια επίδουσα ανακοίνωση σχετικά με την πτώση του αεροσκάφους, όπου συνοδεύεται από φωτογραφίες των πυρομαχικών που μετέφερε με την έκκληση στους πολίτες. Εδώ βλέπουμε, με συγχωρείς Γιάννη, επειδή δείχνουμε αυτό το τελευταίο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, που είναι συγκλονιστικό βεβαίως, που ακούγονται και οι κάτοικοι, οι οποίοι αναφωνούν πω ένα αεροσκάφος και το δείχνει κατά την πτώση, έτσι, και πώς κατέληξε στη μεγάλη έκρηξη. Έλα Γιάννη. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο που πραγματικά κόβει η Μάριον την ανάσα. Το θέμα είναι ότι και οι πολίτες και οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και αγρότες, οι οποίοι βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιου είδους πυρομαχικά, καλούνται να επικοινωνήσουν με ένα κινητό τηλέφωνο που δίνεται από το Δήμο Παγαίου και μπορούμε να το δώσουμε, το 6936-108070, και με την ελληνική αστυνομία το 100. Όσοι πολίτες λοιπόν αγρότες κινούνται στην περιοχή γύρω από το αεροπορικό δυστύχημα και εντοπίσουν τα συγκεκριμένα πυρομαχικά, να ειδοποιήσουν αμέσως τον Δήμο Παγαίου ή την ελληνική αστυνομία. Διότι Γιάννη, τα πυρομαχικά αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επειδή πολλά δεν έχουν σκάσει και οι πολίτες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Έτσι ακριβώς, και αυτό που λέγαμε και χθες αυτή την ώρα, θα πρέπει να γίνουν με χειρουργικές κινήσεις η απομάκρυνση των πυρομαχικών αυτών, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει μέσα σε 8, 10, 12 μήνες τι μπορεί να υπάρξει σε περίπτωση που έχει μείνει, έχει ξεχαστεί κάποιο από αυτά τα πυρομαχικά εντός της καλλιεργικής συνθήκης. Σε τι περίμετρο έχει απαγορευτεί, έχει κλείσει η περιοχή ουσιαστικά, έχει αποκλειστεί? Σε περίμετρο περίπου ενός 800 μέτρων με ενός χιλιομέτρου είναι αποκλεισμένη η αγροτική έκταση και είναι γεγονός ότι και οι αγρότες της περιοχής διαμαρτύρονται, γιατί λένε ήταν η περίοδος της σοδειάς μας, έχουμε τα καλαμπόκια, το ένα το άλλο θα πρέπει να... Καλά, πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος αποζημίωσης για αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Μισό λεπτό Γιάννη, δώσ' μου μισό λεπτό τη δυνατότητα να μας πει έτσι και από τα όσα αυτή τη στιγμή έχουν έρθει στη δημοσιότητα και από την εμπειρία του ο κύριος Φραγκούλης, τι τελικά πιστεύει ότι οδήγησε αυτό το αεροσκάφος στην πτώση και στην τραγωδία αυτή που στήχησε βέβαια και τη ζωή σε 8 ανθρώπους. Το βασικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα δεδομένα ότι ο πιλότος του αεροσκάφους ανέφερε στο πύργο ελέγχου ότι έχει μία βλάβη στο δεξιό κινητήρα και κατηύθηκε αμέσως βόρεια προκειμένου να πάει στο αεροδρόμιο αναχώρησης. 5 λεπτά αργότερα μίλησε πάλι με τον ασύρματο και είπε ότι έχει πλέον φωτιά στο νούμερο 4 κινητήρα και ζήτησε να κατηθεί σε αεροδρόμιο που να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Επέλεξε από μόνο σαν αεροδρόμιο το αεροδρόμιο της Καβάλας. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε μία διευκρίνηση ότι εφόσον γίνεται αλλαγή στο σχέδιο πτήσεως, το σχέδιο πτήσεως του αεροσκάφους αυτού του Αντόνοφ 12 ήταν από τη Σερβία και να πάει στην Ιορδανία, έχουμε αλλαγή του σχέδιου πτήσεως και το αεροπλάνο ζητά να κατηθεί με αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Καβάλας, θα πρέπει ο κυβερνήτης να διευκρινίσει, αφού στο σχέδιο πτήσεως αναγράφεται επικίνδυνο φορτίο, να πει ποιο φορτίο είναι αυτό. Συγγνώμη που διακόπτω, Μάριον, λίγο τον κύριο Φραγκούλη, επειδή είμαστε σε ένα ρεπορτάζ και επειδή η επικαιρότητα τρέχει, αν μπορούσατε παρακαλώ πάρα πολύ να με αποδεσμεύατε, θα σας ήμουν ευγνώμη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Κάνε τη δουλειά σου. Να σε για καλά. Οτιδήποτε νεότερο είμαστε εδώ, Μάριο. Βεβαίως, βεβαίως. Ελάτε, κύριε Φραγκούλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνεχίζω και να λέω ότι θα έπρεπε ο κυβερνήτης να διευκρινίσει ποιο είναι το επικίνδυνο φορτίο το οποίο έχει το αεροσκάφος. Όμως, το οποίο δεν συνέβη, κύριε Φραγκούλη. Δεν συνέβη. Και αυτό το λέω γιατί ο κυβερνήτης και το πλήρωμα ευρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αφού είχε φωτιά στο κινητήρα. Δεν ξέρουμε εάν είχε καταληφθεί ο χώρος διακυβέρνησης του αεροπλάνου, δηλαδή το cockpit εκεί που είναι οι πιλότοι και οι δύο μηχανικοί, αν είχε καταληφθεί από καπνό. Όμως, κύριε Φραγκούλη, θεωρείτε ότι έγινε κάποιο λάθος από τον πιλότο? Όχι, κανένα λάθος δεν έχει γίνει. Υπήρχε βλάβη στο αεροσκάφος. Ναι. Έτσι, η βλάβη αυτή εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα και είχαμε φωτιά στο κινητήρα.
Και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε ποια ήταν η έκταση της φωτιάς. Πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν όλα αυτά, κύριε Φραγκούλη? Εμείς δεν είμαστε καθόλου ειδικοί, αλλά διαβάζουμε τώρα ότι υπάρχει ένα περιθώριο τουλάχιστον κάποιων λεπτών, ώστε να έχει κάποιος μια διαχείριση αυτού της κατάστασης. Και αν ήταν το αεροδρόμιο αυτό σε μια απόσταση που προλάβαινε πραγματικά να κάνει αναγκαστική προσγείωση, εσείς τι πιστεύετε ότι συνέβη εντωμεταξύ? Όταν είμαστε εκτός, τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο και βλέπεις τα όργανά σου και βλέπεις ποιες είναι οι βλάβες και πώς εξελίσσονται οι βλάβες, κρίνεις και αποφασίζεις διαφορετικά. Είσαι υπεύθυνος εσύ και μόνο για το σκάφος αυτό. Λοιπόν, ο κυβερνήτης διαπίστωσε μία βλάβη στον κινητήρα, είπε ότι θα γυρίσει στο αεροδρόμιο που ανεχώρησε, ναι. Πέταξε για 5 λεπτά, αλλά αυτά τα 5 λεπτά ήταν πάρα πολύ κρίσιμα από ό,τι φάνηκε, διότι είχαμε φωτιά πλέον στον κινητήρα και όταν έχουμε φωτιά πρέπει να έχουμε άμεση προσγείωση με τον ταχύτερο τρόπο στο αεροδρόμιο το οποίο έχουμε επιλέξει. Επέλεξε από μόνος του να είναι το αεροδρόμιο της Καβάλας. Υπήρχε και το αεροδρόμιο της Λίμνου. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο έκανε αυτή η αλλαγή ώστε να πάει στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Σας κινεί κάποια υποψία το γεγονός ότι δεν, παρά το γεγονός ότι ζήτησε αναγκαστική προσγείωση και όπως λέτε υποχρεούται να είναι πολύ αναλυτικός ως προς το φορτίο που είχε μαζί του, δεν το έκανε? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σκέψεις πλέον για αυτά τα πράγματα στον ένα κυβερνήτη ο οποίος αντιμετωπίζει φωτιά στον αέρα. Ναι. Όχι. Απλώς θέλει να βρει άμεσα ένα αεροδρόμιο να μπορέσει να προσγειωθεί με τον συντομότερο τρόπο. Μάλιστα. Δεν είχε χρόνο να σκεφτεί τίποτε άλλο ο κυβερνήτης. Ναι. Κύριε Φραγκούλη, μισό λεπτό. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Γιάννη Ζαλίδη, ο οποίος είναι καθηγητής ρύπανσης και υποβάθμισης υλικών στο ΑΠΙΘΙΤΑ και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ζαλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, η τραγωδία είναι δεδομένη, αλλά από εδώ και πέρα, κύριε Ζαλίδη, το θέμα είναι και αυτή η ανησυχία που υπάρχει εκεί στην περιοχή και στους κατοίκους. Τι ακριβώς μετέφερε, εν πάση περιπτώσει, το Αντόνοφ και οι 11,5 τόνη πυρομαχικών και πώς τώρα μπορεί αυτή η περιοχή να αποκατασταθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να διευκρινιστεί και σε πόσο χρόνο, αν υπάρχει όντως κίνδυνος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ. Όντως το θέμα είναι αρκετά κέραιο και θα πρέπει ήδη με την συνδρομή του Δημάρχου, του κυρίου Φίλιππου Αναστασιάδη, έχουμε πάρει από σήμερα δείγματα εδάφους και φυτικών ιστών από τις παρακείμενες καλλιέργειες Καλαμποκιού και Ηλίανθου για αναλύσεις, για να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε στο έδαφος. Αμέσως και μετά την συγκομιδή των υπολοιμάτων από το στρατό θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες οι άμεσες για την αποκατάσταση του εδάφους, γιατί αυτό είναι ο κύριος φορέας που θα μεταφερθούν οι δυνητικοί ρήποι, που μάλλον είναι τα τρία, αν είναι συμβατικά τα όπλα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχω δει τις αναλύσεις τις επίσημες του χημείου του κράτους. Περιμένουμε να έχουμε κάποια βαριά μέταλλα στο έδαφος και θα πρέπει. Αν όντως υπήρχαν αυτά τα φωτιστικά βλήματα που ακούγεται, υπάρχει επικινδυνότητα στο να έχουν περάσει αυτά και στο κομμάτι των καλλιεργειών, στη γη και στην περιοχή που έγινε η σύγκρουση, σαφέστατα, και θα έχουμε αυτή η περιοχή της ακτίνας των 2 χιλιόμετρων, θα έχουμε κάποια υπολείμματα σε κάποια βαριά μέταλλα και το αναμένουμε. Το να αντιμετωπίσουμε μια υποβάθμιση και να την αποκαταστήσουμε, επίσης ξέρουμε πώς. Ήδη έχουμε παρόμοιο πρόγραμμα που τρέχουμε στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και νομίζω ότι αρκεί να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και πριν τις πρώτες βροχές. Δηλαδή, το σχέδιο που θα προτείνουμε για την αποκατάσταση των εδαφών να υλοποιηθεί από Δήμο και Περιφέρεια πριν μας πιάσει το φθινόπωρο και έχουμε από τον μετακίνηση προς τον υπόγειο υδροφορέα και στον υπόλοιπο κάμπο των Φιλίππων, που είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, να περιορίσουμε σημειακά τη ρήπανση εκεί. Επικρατεί ακόμα ένα μυστήριο γύρω από το περιεχόμενο και τις ουσίες του φορτίου, το οποίο συμβαίνει βάσει πρωτοκόλλου ή διότι μπορεί να εμπεριέχονται και άλλες ουσίες που δεν γνωρίζουμε και να είναι ενδεχομένως πολύ πιο επικίνδυνες. Γιατί όλο αυτό προκαλεί μεγάλο τρόμο, ειδικότερα στους κατοίκους της περιοχής. Όχι, αν είχα τα εδαφικά δείγματα που ήρθαν σήμερα, μέσα σε επόμενες 72 ώρες θα έχουμε τα δικά μας αποτελέσματα. Το χημείο του κράτους φαντάζομαι ότι τα πήρε και αυτά μετά από το στρατό χτες, άρα και αυτό σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 2 ημερών θα μας δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν έχουν περάσει βαριά μέταλλα, ας πούμε, στο έδαφος, πόσο καιρό μπορεί να χρειαστεί, κύριε Ζαλίδη, για να αποκατασταθεί?
Πολύ καλή ερώτηση. Πρώτον, δεν θα περάσουν άμεσα στη τροφική αλυσίδα. Εγώ και στην ανάλυση των φυτικών ιστών που θα κάνω από αύριο, δεν περιμένω να βρω βαριά μέταλλα, γιατί επειδή τα εδάφη στην περιοχή είναι οργανικά, έχουμε την ύπαρξη οργανομεταλλικών συμπλόκων που δύσκολα περνάνε αμέσως στο φυτό. Άρα εμείς θα πρέπει άμεσα να εκπονήσουμε τις ενέργειες αποκατάστασης, θα διαλέξουμε την κατάλληλότερη μέθοδο με βάση την ανάλυση και τη συγκέντρωση των στοιχείων που θα βρούμε, θα την προτείνουμε στον Δήμο και ελπίζουμε άμεσα, δηλαδή αμέσως μετά το στρατό, να αρχίσουν τα έργα αποκατάστασης ώστε να εντοπίσουμε σε αυτή την ακτίνα των δύο στρεμμάτων, τριών στρεμμάτων, όλες τις ενέργειες αποκατάστασης και να μην αφήσουμε να φύγουν στον υπόλοιπο κάμπο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φραγκούλη, κύριε Ζαλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δικιά μας χαρά και μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους. Μακάρι, μακάρι. Δεν πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα. Μέχρι τώρα τα πράγματα φαίνεται ότι είναι συμβατικά. Κύριε Ζαλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι θα συνεχιστεί και η έρευνα και οι μετρήσεις και όλα όσα πρέπει και χρειάζεται να γίνουν για την ασφάλεια των κατοίκων. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Αυτό το τροχαίο, το οποίο έχει σοκάρει, το τροχαίο στην Κόρινθο, με οδηγό τον 15χρονο, ο οποίος πάλεψε για την ζωή του. Εν τω μεταξύ, αυτό που δεν αλλάζει βέβαια ήταν ότι τα άλλα δύο παιδιά του αυτοκινήτου έτσι είναι, έχασαν την ζωή τους. Και μία μάλιστα αδελφή του, δυστυχώς. Αδελφή του. Είναι διάφορα πράγματα, λεπτομέρειες τραγικές που προκύπτουν έτσι, μετά από αυτή εδώ την πάρα πολύ δυσάρεστη. Και φαντάζομαι οι γονείς θα είναι συντετριμένοι. Και το τι ακριβώς συνέβη εκεί, ο Γιάννης ο Στεφανής, ο συνάδελφος από το Κόρινθος TV, έχει περισσότερα στο από το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Έχουμε και τον κύριο Τάσο Ιαβέρη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και για το πόσο έχουμε χάσει το τελευταίο διάστημα και τόσα νέα παιδιά. Λοιπόν, κύριε Ιαβέρη, μισό λεπτό να μας δώσει ο συνάδελφος περισσότερα στοιχεία. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, έτσι είναι ακριβώς όπως είπατε, ότι έχουν χαθεί πάρα πολλά παιδιά και εμείς κυρίως που κάνουμε το ρεπορτάζ στον δρόμο, αυτό που έχουν τα δύο εθνικά δίκτυα Αθηνών, Κορίνθου, Αθηνών Πατρών και Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας, συναντούμε συνέχεια τέτοια δυστυχήματα, αλλά σε αυτό το μέγεθος, δηλαδή να οδηγάει 15χρονος και να κάνει όψτεν στην Εθνική Οδό, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Πρώτη φορά έχουμε ξαναδεί, έχουμε ξανακούσει ότι οδηγάνε και ανήλικοι, έχουμε δει στα χωριά εδώ. Γιατί βρε Γιάννη, δηλαδή πραγματικά στο λέω, το έχω ακούσει, το έχω συναντήσει και εγώ σε χωριά. Γιατί, δηλαδή η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν όντως ισχύει ότι ο μικρός πήρε τα κλειδιά τα οποία του τα είχαν κρύψει, γιατί κλειδιά, το είχε ξανακάνει. Έτσι λένε οι μαρτυρίες, ότι το είχε ξανακάνει, αλλά τα κλειδιά τα πήρε κρυφά από τον πατέρα τους. Ναι. Τώρα δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει περαιτέρων. Έχει βγει χθες από την αστυνομία Κορίνθου να συλληφθεί ο πατέρας. Ναι. Από εδώ και πέρα θα περάσει από εισαγγελέα. Μόλις τελειώσει όλο αυτό το τραγικό γεγονός και το ένα παιδί στο νοσοκομείο και το κορίτσι χάθηκε τόσο άδικα, όπως και το άλλο 16χρονο, 17χρονο αγόρι που ήταν μαζί συνεπιβάτες στο Ιωταχή, πήγαμε στο σημείο. Ήταν τραγική η κατάσταση, τραγικό όλο το θέαμα που ήρθε, αντικρίσαμε στο σημείο. Οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί να κάνουν προσπάθειες ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν να προλάβουν να τους βγάλουν έγειρα από το όχημα, γιατί το όχημα που οδήγαγε ο 15χρονος, εκεί που βρήκαν τραγικό θάνατο τα δύο νεαρά παιδιά, είχε γίνει σαν ένα μικρό αυτοκινητάκι, αυτά που είναι σε παιδικά πάρκα. Δηλαδή είχε διαλυθεί όλο το αυτοκίνητο, ναι. Και κάνουν μεγάλες προσπάθειες. Κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να βγάλουν τους δύο νέους που ήταν στο πίσω κάθισμα, που ήταν ήδη πολύ αργά γιατί είχαν τραυματιστεί βαρύτατα. Μισό λεπτό, Γιάννη. Τα δύο παιδιά είναι στο νοσοκομείο. Ναι. Υπήρχαν άλλοι δύο τραυματίες. Ο Βρετανός, ο οποίος έπεσε πίσω κατά την μοιραία κίνηση που έκανε ο 15χρονος να κάνει την όπισθεν. Και άλλος ένας νεαρός. Αυτοί είναι καλά στην υγεία τους. Ναι. Είναι καλά στην υγεία του ο τέταρτος νεαρός. Είναι καλά στην υγεία του. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Εντάξει, θα επιστρέψει σπίτι του. Μπορεί και αύριο ή μεθαύριο να δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Μέχρι τώρα Μάλιστα. είναι καλά στην υγεία. Ο Βρετανός επέστρεψε στο Άργος.
Τώρα βέβαια μάθαμε κιόλας, αυτό να σε ρωτήσω ακόμα, ότι ο 15χρονος ενημερώθηκε για το τι έχει συμβεί, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος είναι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω και τι διαχείριση σε αυτή την περίπτωση ένα παιδί να έχει τώρα, να σηκώνει το βάρος ότι εξαιτίας του χάθηκαν ζωές και της αδελφής του και ενός άλλου παιδιού. Και η αδελφή του και ο κολλητός του. Ναι. Κυρία Αβέρη, τι γίνεται, κυρία Αβέρη, γιατί τόσες περιπτώσεις. Μιλούσαμε για το Χαλάνδρη πριν από μερικές μέρες, ένα παιδί εκεί πραγματικά. Και για την Κρήτη και για... κάθε μέρα γίνεται αυτό. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Θα πρέπει λίγο, αλήθεια σας λέω, πρέπει να σοβαρευτούμε λιγάκι και να σκεφτούμε τι είναι αυτό και να ψάξουμε τι είναι αυτό που σκοτώνει σε επίπεδο γενοκτονίας. Έτσι σκεφτείτε, ότι και να δείξουμε την απόλυτη συμπαράσταση στην οικογένεια με τέτοια απόγνωση, αλλά απλώς να πάρουμε σαν αφορμή αυτό το γεγονός και να πούμε ότι υπάρχουν ο Ιάσονας, ο Αδαμάντιος, η Στέλλα και ο Γιάννης στα Χανιά. Προχτές δεν έγινε πριν από μερικές μέρες ο 23χρονος χωρίς δίπλωμα με τη 15χρονη που χάσε τη ζωή της. Και μάλιστα τα σχόλια των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι, λέει, ότι δεν είχε δίπλωμα και ήταν ανασφάλιστο. Κάνω λίγο focus στο ότι δεν φταίει το δίπλωμα, δεν φταίει το ανασφάλιστο που το αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο. Έτσι, δηλαδή, αυτό που φταίει είναι η παιδεία που δεν έχουν τα παιδιά, Μάριον. Δεν έχουν παιδιά, έχουν γονείς. Πάντως, και εγώ έχω γίνει μάρτυρας πάρα πολλές φορές να βλέπω οδηγούς σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας να κάνουν όπισθεν, επειδή έχουν περάσει μία έξοδο, να σταματούν και να κάνουν όπισθεν για να βγουν στην έξοδο. Το βλέπω, εγώ το έχω δει πάρα πολύ συχνά. Μα αυτό είναι το αυτονόητο απαγορευμένο. Δηλαδή, είναι ανόητο να το κάνεις αυτό. Αλλά λέω ότι όταν έχετε δει εσείς και ο καθένας μας πάρα πολλούς που κάνουν αντίστοιχες κινήσεις, είναι μόνο η όπισθεν στην Εθνική Οδό, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να δεις ακόμα και αυτοκίνητο ανάποδα, και όχι μόνο στην Εθνική Οδό, και στα επαρχιακά δίκτυα και μέσα στους δρόμους της πόλης, και τα χωρίς ασφάλεια είναι πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι αυτό που σκοτώνει τους νέους είναι ένα τραγικό που δημιουργεί, όπως είπαμε προηγουμένως, Μάριον, γενοκτονία. Είναι πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες από 5 έως 29, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα νεαρά παιδιά που χάσαν ή καταστρέψαν τη ζωή τους δεν έχουν προλάβει να κάνουν παιδάκια. Άρα μιλάμε για γενοκτονία, που έχουμε αυτό το τραγικό δημογραφικό, να έχουμε γέροντες πλέον υπεράριθμους σε σχέση με τι την νέα. Τι μπορεί να βοηθήσει, Η ενημέρωση, Μάριον, δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η ευαισθητοποίηση όλων των καναλιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα πρέπει να αναπαράγουν με μεγάλη συχνότητα με αφορμή οποιοδήποτε τέτοιο τραγικό συμβάν για να καταλάβουμε ότι τα παιδιά είναι θύματα των πράξεων. Τα παιδιά τι κάνουν, αντιγράφουν βιωματικά τα πρότυπά τους. Όλα αυτά τα πιτσιρίκια που λέμε τώρα, τι έχουν κάνει, έχουν δει τον παπά τους να κάνουν όπως τον παπά τους να οδηγεί μιλώντας το κινητό, να περνάει κόκκινο, να οδηγεί μεθυσμένος. Έτσι και όχι μόνο τον παπά τους, και στο περιβάλλοντα χώρο, ας πούμε, και τους γείτονες, και τους δασκάλους, και τους ιερείς, και τους αστυνομικούς, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Αλήθεια, φαίνεται για γενικό. Αλλά αν σκεφτείτε ότι οι Έλληνες, χάνοντας σε επίπεδο γενοκτονίας σε μια δημοσκόπηση πριν από ένα μήνα, αναφέρανε το 65% των Ελλήνων αγωνιούν για την οικονομία, το 25% για τον πόλεμο στη Ρωσία, το 5% με τους Τούρκους, 3% για το COVID, και δεν έχω ακούσει να μιλάνε για το χειρότερο που είναι ένας γονιός να περπατήσει πίσω από το φέρετρο του παιδιού του. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι μακάβριο, όπως μας το λέτε. Βέβαια, είναι δυστυχώς η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή και αυτοί οι συγκεκριμένοι γονείς, και δεν θα θέλει κανείς πραγματικά να είναι στη θέση τους, στα συλληπιτήριά μας. Όχι, αυτή που είπα, Μάριον, δηλαδή θυμάστε τον Ιάσονα στη Βουλή. Θυμάστε τον Αδαμάντιο αυτόν που ήταν ο Ολυμπιονίκης και έγινε στο ύψος του Σκάι. Τη Στέλλα, Γιάννη, δύο παιδιά που σκοτωθήκαν έξω από το Πανεπιστήμιο. Το Χανίον. Ο 23χρονος και 15χρονη, τώρα αυτό, κάθε μέρα. Ξέρετε κάτι, μερικές φορές δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό και λέμε η κακιά στιγμή. Έγινε στην κακιά στιγμή, όμως ορισμένα πράγματα είναι θέμα και παιδείας, δηλαδή και γνώσης και διαπαιδαγώγησης και πολλών πραγμάτων. Ναι, παιδείας από το σπίτι, έτσι, όχι στο σχολείο να έχουν κανένα μαθηματάκι κάπου ναι, που υπάρχουν κάποια κυκλοφορική αγωγή μαθήματα. Mm-hmm. Είναι να καταλάβουν οι γονείς
που έχουν παιδιά ότι πρέπει να λειτουργούν σαν πρότυπα και κάθε μέρα που φεύγουν από το σπίτι τους να πάνε στη δουλειά τους να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να γυρίσουν το απόγευμα. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό? Ναι, αλλά να μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και στα σχολεία όμως αυτό πιο πολύ, γιατί όλοι οι γονείς δεν μπορούν να είναι το... καλοί γονείς, δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός δάσκαλος και ποιον θαυμάζει ένα παιδί? Την οικογένειά του. Λοιπόν, ναι. Η ενημέρωση συχνή, για να ξεχνάτε ότι πρέπει να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο, όταν φτάνεις, ας πούμε, όλοι και είσαι σε φανοστάτη και ανάβει πορτοκαλοκόκκινο και θα έχετε δει όλοι σας ότι όλοι επιταχύνουν. Εξαμελίας αυτό. Ναι. Γίνεται μετά από εντολή. Κάποιο σπίτι θα κλείσει. Δηλαδή τη Λέα, είτε το κόκκινο που πατάνε κάτι. Ναι. Και πόσες εγκαταλείψεις έχουμε, Μάριο? Πόσες εγκαταλείψεις έχουμε? Εδώ είναι κακούργημα με δόλο. Αφήνεις κάποιον να πεθάνει. Γιατί είσαι δόλιος. Δεν θέλεις να αποδειχθεί ότι είσαι ανασφάλιστος, ότι είσαι μεθυσμένος, ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα. Αγαπητέ Τάσο, τα λες εσύ, τα λες και χρόνια, η αλήθεια είναι. Αυτός είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Με αφορμή όμως, με αφορμή. Να μην χάνουμε ευκαιρία να λέμε ότι η μεγαλύτερη ευτυχία για κάθε οικογένεια είναι όταν γεννιέται ένα παιδί. Η μεγαλύτερη απόγνωση είναι όταν χάνουμε ένα παιδί. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Στεφανή από το Corinthos TV. Λοιπόν, τώρα, επειδή μαύρησε και η καρδιά μας και η ψυχή μας, πάμε λίγο να αλλάξουμε. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το χρυσό αγόρι του παρκούρ, παρακαλώ πολύ, βέβαια, που θριάμβευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αγώνες. Επέστρεψε στη γενέτειρά του στην Καβάλα. Νάτος εκεί, ο Μίμης Θεοδωρίδης. Μίμη, καλησπέρα! Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια! Μπράβο! Ευχαριστώ, καλησπέρα από την όμορφη Καβάλα. Όμορφη είναι σίγουρα, δεν το συζητώ. Και έχεις κάτσει και σε ένα σημείο καταπληκτικό. Για άλλο λόγο, λοιπόν, βγάζουμε και πάλι την Καβάλα. Μίμη, να σου πω, τι είσαι παιδί μου, το παιδί λάστιχο. Πώς τα καταφέρνεις αυτά? Τι προπόνηση έχεις κάνει? Η αλήθεια είναι ότι απαιτεί αρκετή προπόνηση για να φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο. Ασχολούμαι κοντά 10 χρόνια με το παρκούρ και άλλα 6 χρόνια με την ενόργανη. Εσύ είσαι ο Σπάιντερμαν. Συγγνώμη. Όχι και Σπάιντερμαν, αλλά εντάξει. Μίμη, να σε ρωτήσω, από τι ηλικία ξεκίνησε παρκούρ και άμα το συνδυάσεις με το free running, θέλω να ρωτήσω, που σχετίζεται νομίζω. Ναι, ακριβώς. Ξεκίνησα από την ηλικία των 12 να κάνω parkour και free running. Πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Το parkour έχει ως στόχο την ταχύτητα, τη μετατόπιση από το σημείο Α στο σημείο Β, χρησιμοποιώντας σημαντικές ικανότητες. Και το free running είναι περίπου το ίδιο, απλά βάζουμε πιο καλλιτεχνική πινελιά, βάζουμε τις κολοτούμπες, γίνεται κάτι πιο καλέσθητο. Okay. Μίμη, εγώ έχω την εντύπωση, έτσι διαβάζοντας ένα σύντομο βιογραφικό σου, ότι έχεις ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με την ενόργανη. Και να πούμε σε αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, δώσ' μου τη δυνατότητα, επειδή αυτά που βλέπουμε από τα βιντεάκια που μας έχει στείλει είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, ότι κανείς μην επιχειρήσει να κάνει τέτοια πράγματα χωρίς εκπαίδευση και χωρίς να βρίσκεται σε ένα ασφαλές, εν πάση περιβάλλον. Και το πιο βασικό, μην επιχειρήσει κανείς να θεωρήσει ότι μπορεί να αντιγράψει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ειδικές σχολές. Έλα, Μίμη, έλα. Εννοείται. Το επαναλαμβάνω κάθε φορά και στα social media που ασχολούμαστε ότι αυτά επιχειρούνται από επαγγελματίες οι οποίοι έχουμε εκπαιδευτεί χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν. Υπάρχουν ειδικές σχολές, όπως είπατε, στα μεγάλα κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου μπορεί κάποιος να μάθει parkour και free running. Mm-hmm. Αλλά και η ενόργανη είναι κάτι το οποίο πλησιάζει, ας πούμε, σε αυτό. Οπότε μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και με αυτό και να πάει μετά στο parkour. Το πιο βασικό είναι να γίνεται με ασφάλεια και όπου υπάρχει δυνατότητα μέσα σε κάποιο γυμναστήριο. Mm-hmm. Μιμή, τώρα εσύ ουσιαστικά είσαι στα 21, είσαι πάρα πολύ νέος. Ακριβώς. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το παρκούρ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παλιά μια ταινία στο James Bond που είδα να κάνουν εκεί κάτι απίστευτα πράγματα και νόμιζα ότι είναι μοντάζ. Ξέρεις ότι είναι λίγο με βοήθεια. Ναι. Και θεωρείται λίγο πλέον άθλημα, έτσι, ενώ παλιότερα ήταν απλά μια τάση. Θέλει απίστευτη φυσική κατάσταση. Είχε ξεκινήσει ως τέχνη, πλέον έχει πάρει τον δρόμο του αθλήματος, καθώς και το 2028 προγραμματίζεται να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2024 θα γίνει τότε διοικητή στο Παρίσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι άθλημα. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό για να γίνει. Οι γονείς σου ανησυχούν, Μίμη. Η μαμά σε βλέπουν να κάνει αυτά. Η μαμά τη λέει, Μίμη, δεν τρομάζει. Η μητέρα μου ανησυχεί και αυτή κάθε μέρα. Με παίρνει τηλέφωνο καθοδεμένο για πάρα πλέον. Να δει πώς είμαι, πώς πάνε οι προπονήσεις. Να σε ρωτήσω, Μίμη, εσύ που είσαι εξειδικευμένος τώρα σε αυτό το άθλημα, κάνεις ας πούμε και σε εξωτερικούς χώρους, εκεί στην Καβάλα, ας πούμε σε πάρκα, υπάρχουν σημεία που μπορείς να εξασκηθείς? Κυρίως κάνουμε έξω. Τα γυμναστήρια ήταν τα τελευταία χρόνια. Συζητήσαμε πρώτα να κάνουμε έξω και σε οποιοδήποτε χώρο μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, από αυτό το επίπεδο, μπορούμε να κάνουμε free-run. Δεν υπάρχει συγκεκριμένα κάποιο πάρκο που μπορεί να γίνει. Μίμη, έχεις τραυματιστεί ποτέ? Το μεγάλο τραυματισμό είναι ένα ράγισμα που έκανε στο χέρι το 2014. Και από τότε, εντάξει, μικροτραυματισμοί όπως υπάρχουν σε κάθε άθλημα. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας, θα μας αφιερώσεις κάτι? Θα σας κάνω ένα Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίμη. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και πλάνα στην Καβάλα. Είναι προφανώς, δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένη με την πόλη. Εκεί σε κεντρική πλατεία βλέπουμε το Μίμη Θοδωρίδη. Εδώ. Όπου, Παναγία μου. Όπου. Όπου, εντάξει. Εντάξει. Εύκολο. Το βλέπουμε λίγο και σε slow motion. Πού να φανταστείτε πώς θα ήταν και πραγματικά έτσι σε μια εικόνα Skype βγάζουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ασφάλεια λοιπόν, πάντα τέτοια συγχαρητήρια, Μίμη. Τα φιλιά μας και στη μαμά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το quiz. Τι έχουμε σήμερα? Εννοείται. Έχουμε μια πάρα πολύ διάσημη Ελληνίδα ηθοποιό, απόφοιτη δραματική σχολή. Την έχουμε δει σε πάρα πολλές παραγωγές. Καλά, σε... τη βρήκαμε πολύ, μπεμπέ. Σας δυσκολέψουμε σήμερα. Ναι, όντως. Ναι. Για να βοηθήσουμε, θα πούμε ότι την έχουμε δει. Έκανε μάλιστα ντεμπούτο στη σειρά Βέρα στο Δεξί. Στο Μέγκα, έτσι να βοηθήσω. Την έχουμε δει όμως και στους τάβλους σε τα Ζαΐμι, την έχουμε δει στον αστυνόμο Μπέκα, την έχουμε δει στου ατρεμένου μας γείτονες. Την έχουμε δει παντού, σε πάρα πολλές. Και ο Γιάννης την έχει δει σε όλα τα σειρά. Εγώ την έχω δει σε όλα τα σειρά, σίγουρα. Ο Γιάννης την έχει δει όλα. Στον κόκκινο κύκλο. Είναι ξανθιά. Ξανθιά δεν παραμένει. Με κοντό μαλλί, καρένα. Συνήθως ναι. Βέβαια. Λοιπόν. Τι να πω, για τώρα αυτά. Λοιπόν, μπαίνετε στο Μέρα Μεσημέρι κάτω παύλα Open TV. Κάνετε follow, like και comment σωστή απάντησή σας. Γιατί μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το Vivo Move Sport Watch από την Garmin. Την Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και το αυτοκίνητο εδώ να έρθει, παρακαλώ πολύ, να ανοίξει μπροστά μας να το χαζέψουμε. Αυτό το υπέροχο Peugeot 208 έκδοση like. Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι μιλάμε για 1200 κυβικά, για 75 άλογα και αξίας αυτό εδώ το κουκλάκι 15.700 ευρώ. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στον πενταψήφιο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Αν προτιμάτε να στείλετε SMS, γράψτε open αφήνοντας κενό το ονοματεπώνυμο στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Φεύγουμε γρήγορα. Για διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις ειδήσεις της ημέρας, αλλά και πάρα πολλές βόλτες, ταξίδια, όμορφες εικόνες και επίσης πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις, το top 10 μας, περιφέρεια και όλα και όλα μπροστά. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Σας κάνουμε παρέα μέρα μεσημέρι μέχρι και τις 4. Πάμε κατευθείαν να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας με τον Φίβο Παπαδάκη. Φίβο, συναγερμός είμανε νωρίτερα λίγο στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έπιασε φωτιά ένα ελικόπτερο. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι ξέρουμε βέβαια μέχρι αυτή ακριβώς, την ώρα? Ακριβώς, Μάριον. Λίγο μετά τις 12 λοιπόν είχαμε την πτώση ενός ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το ελικόπτερο ξεκίνησε την διαδικασία απογείωσης και ενώ βρισκόταν 2-3 μέτρα πάνω από το έδαφος, παρουσίασε τεχνική βλάβη, γυρνούσε, έκανε σβούρες στον αέρα σύμφωνα με μαρτυρίες, κατέπεσε στο έδαφος. Ευτυχώς ο πιλότος απεγκλωβίστηκε σώος.
Το ελικόπτερο κόπηκε στα δύο, πήρε φωτιά, έσπευσε η πυροσβεστική, έσβησαν τη φωτιά άμεσα και ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουμε τώρα με την υπόθεση της Πάτρας, όπου σήμερα είχαμε εξελίξεις, καθώς ο εισαγγελέας Γιώργος Νούλης άσκησε νέα ποινική δίωξη στην Ρούλα Πισπυρίγκου, αυτή τη φορά για απόπειρα ανθρωποκτονίας για την 9χρονη Τζορτζίνα, ενώ βρισκόταν στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας, λίγους μήνες δηλαδή πριν χορηγηθεί η θανατηφόρα δόση και είναι συμπληρωματική δίωξη αυτή η Φίβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ακριβώς. Γιατί ήδη είναι προφυλακισμένη και κατηγορείται για τον θάνατο της Τζορτζίνας από τη θανατηφόρα αυτή, τη μεγάλη δόση της κεταμίνης. Σωστά. Αλλά τώρα φαίνεται ότι έχουν προκύψει και νέα στοιχεία όσο νοσηλευόταν το παιδί, η άτυχη Τζορτζίνα, στο Καραμανδάνιο, όπου μαθαίνουμε ότι νοσηλευόταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δίνει νέα συμπληρωματική δίωξη, γιατί φαίνεται ότι στοιχειοθετούνται, έχει ευρήματα, ότι αποπειράθηκε να κόψει το νήμα της ζωής της Τζορτζίνας, ενώ όσο νοσηλευόταν. Στο Καραμανδάνιο, mm-hmm. ακριβώς, Μάριον, και αναμένεται αύριο το πρωί η Ρούλα Πισπυρίγκου να μεταφερθεί από τις φυλακές του Κορυδαλού στην Ευελπίδων για να λάβει γνώση του νέου κατηγορητηρίου και, όπως όλα δείχνουν, θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Μάλιστα, να βάλουμε τον κύριο Γιάννη Γλύκα, τον δικηγόρο και πρόεδρο της Ένωσης Ποινικολόγων, στην κουβέντα μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλιδάκη. Έχουμε εδώ νέα εξέλιξη σε αυτήν εδώ την υπόθεση που έχει απασχολήσει και απασχολεί τόσους μήνες το Πανελλήνιο και είναι συγκλονισμένη όλη αυτή την ιστορία. Είδαμε ότι το προηγούμενο διάστημα η Ρούλα Πισπυρίγκου έδωσε ανομωτή κατάθεση και για τα άλλα δύο παιδιά, Μαλένα και Ήριδα, και τώρα εδώ προκύπτει και νέα συμπληρωματική δίωξη πάλι για την Τζορτζίνα, για την οποία ήδη είναι προφυλακισμένη. Ενώ αναμέναμε την απόφαση των δύο εισαγγελικών λειτουργών που χειρίζονται τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ειρήδας, των δύο άλλων παιδιών, και αυτό αναμένεται ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, έχουμε μια νέα εξέλιξη, η οποία είναι η άσκηση ποινικής δίωξης σε ήδη περατοθήσα δικογραφία, και αυτό είναι το σημαντικό, για την πρώτη ανθρωποκτονία για το παιδί το μεγαλύτερο της Τζορτζίνας, που ο κύριος εισαγγελέας, ο οποίος ήταν φορτισμένος με το να στείλει την υπόθεση προς το δικαστικό συμβούλιο για να έχουμε την αμετάκλητη παραπομπή προς το μεκτόρκο το δικαστήριο, έκρινε ότι στοιχειοθετούνται, υπάρχουν στοιχεία μάλλον, για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα σε επίπεδο ποινικής δίωξης της απόπειρας ανθρωποκτονίας για ένα προηγούμενο συμβάν πριν τη φερόμενη χορήγηση της κεταμίνης. Άρα τώρα, κύριε Γλύκα, τι γίνεται? Αν προκύπτουν στοιχεία, θα προκύπτουν και νέες διώξεις, θα ασκούνται νέες διώξεις? Ήδη υπάρχει δίωξη. Υπάρχει δίωξη με την παραγγελία του κύριου εισαγγελέα. Αυτό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, ότι επί τετράμινων ήταν η δικογραφία στη συγκεκριμένη εξαιρετική κυρία Ανακρίτρια, και δεν έκρινε ότι έπρεπε να ζητήσει την ποινική δίωξη. Μετά το κλείσιμο του φακέλου, γιατί ο φάκελος τους έχει κλείσει, ο κ. Αγγελέας θεώρησε ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Άρα μπορεί, κύριε Γλύκα, η δικογραφία να συμπληρώνεται? Συμπληρώνεται η δικογραφία, είναι δεδομένο. Καλείται εκ νέου η κατηγορουμένη. Θα παρελάβει προθεσμία με το νέο υλικό, εφόσον υπάρξει, και θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας, και θα δικαστεί για δύο αδικήματα, για αυτό της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας για το ένα παιδί, εφόσον παραπευθεί βέβαια με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών και κατόπιν της προτάσης του κυρίου εισαγγελέα του ίδιου, ο οποίος έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης. Ένα αδίκημα ιδιαίτερης ηθικής απαξίας. Μπορεί να μην έχουμε ανθρωποκτονία, έχουμε απόπειρα ανθρωποκτονίας, γιατί φέρεται πάντα. Το παιδάκι πάντα αυτό έμεινε όμως τετραπληγικό. Το παιδάκι αυτό, μέχρι να καταλήξει, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι με βάση αυτή την πράξη, εάν θεωρηθεί ότι έχει τελεστεί, το τονίζω, εάν κρυθεί ένοχη, φέρεται ότι έμεινε ανάπηρο το παιδάκι αυτό, και αργότερα είχαμε την εξέλιξη με την ανθρωποκτονία. Πάντα, το ξαναλέω, με σεβασμό στο τεκμήριο αυθαιότητας, γιατί μέχρι και τον Άρη Πάγο όλοι λογίζονται αθώοι. Μάλιστα. Εντάξει, ακόμα και με πρωτόδικες καταδίκες. Κύριε Γλύκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, Φίβο, πάμε να συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Ο καύσωνας στην Ευρώπη, έτσι λιώνει η Βρετανία και όχι μόνο. Έχουμε και πολλούς νεκρούς. Ακριβώς, Μάριον. Η Δυτική Ευρώπη είναι στην κυριολεξία καμίνη, καθώς ο καύσωνας είναι παρατεταμένος για πολλές μέρες. Στην Βρετανία, μάλιστα, σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς. Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ στην Βρετανία και μάλιστα έχουμε δει και εικόνες πολύ ιδιαίτερες, όπως εδώ, ας πούμε, βλέπουμε το αεροδρόμιο του Λούτον, όπου έχει λιώσει η άσφαλτος από τη ζέστη και γίνονται επισκευές, μάλιστα, πώς το λένε, χρήστηκε επιτακτική και η διακοπή κάποιων πτήσεων. Έχουμε δει επίσης να λυγίζουν κεράγιες σιδηροδρόμων. Είναι η κατάσταση δραματική. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία όμως είναι ακόμα πιο δραματική, καθώς οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.000, έχουν φτάσει τους 1.100 από επιπλοκές του καύσωνα. Και πάρα πολλές πυρκαγιές, πολλές πυρκαγιές. Περίπου 20 είναι τα πύρινα μέτωπα που μένονται ανεξέλεγκτα στην Ισπανία. Στην Πορτογαλία είναι λίγο καλύτερη κατάσταση με τις πυρκαγιές, ωστόσο οι αρχές είναι σε επιφυλακή. Ενώ πυρκαγιές είχαμε και στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, εκεί όπου στην πόλη Ζιρόντ έχουν γίνει στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους. Η κατάσταση είναι τραγική στην Δυτική Ευρώπη. Mm-hmm. Και ενώ λέγαμε νωρίτερα για το ζήτημα των τροχαίων, που δυστυχώς βλέπουμε ότι ανά κάποιες μέρες οι συμπολίτες μας και νέοι άνθρωποι χάνουν την ζωή τους, οι παραβάσεις φαίνονται πως δεν έχουν τέλος. Και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, στη λοφόρο Αθηνών Σουνίου την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή για το διάστημα από 11 έως 17 Ιουλίου, διενεργήθηκαν 447 έλεγχοι, και από τους οποίους βεβαιώθηκαν 321 παραβάσεις, δηλαδή 7 στους 10 οδηγούς ήταν παραβάτες. Θέλει πολύ προσοχή στους δρόμους. Για όριο ταχύτητας, μιλούσαν στο κινητό. Τι άραγε από όλα κάνουμε. Οι 8 παραβάσεις, δηλαδή οι περισσότερες, αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα. Μάλιστα. Κατανάλωση αλκοόλ, ό,τι μπορεί να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Έτσι, και που βγάζουμε και τους εαυτούς μας απ' έξω. Δηλαδή, αυτό με το κινητό θέλει πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Μην το βγάζουμε καθόλου να το έχουμε κοντά μας μέσα στο αυτοκίνητο ή δυνατόν. Λοιπόν, και από. Τέλος, Μάριον, να πούμε ότι στις 12 η ώρα σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021. Και σύμφωνα λοιπόν με την απογραφή στην Ελλάδα. Είμαστε λιγότεροι. Ναι, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 10.432.481. Μόνιμοι είναι αυτοί λοιπόν οι κάτοικοι, 3,5% λιγότεροι σε σχέση με την απογραφή του 2011. Οι γυναίκες είναι το 51,3% του πληθυσμού και ο πληθυσμός της Αττικής είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και υπολογίζεται σε 3.800.000 κατοίκους. Μάλιστα, λοιπόν, Φίβο, έλα κοντά μας. Εν τω μεταξύ, για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε σε κάτι άλλο, διαφορετικό, ευχάριστο, νησιώτικο, γεύσεις. Υπέροχα πράγματα που μπορούμε να ζήσουμε και είναι μπροστά μας, Γιάννη Μπούτο. Εδώ είναι. Μη σε βλέπω προβληματισμένο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω πώς μαγειρεύεις εσύ. Στη Μήλο μαγειρεύουν μέσα στην άμμο. Μέσα στην άμμο. Τώρα και την άμμο, δηλαδή. Μαγειρεύουμε πραγματικά σε μια παραλία της Μήλου. Βάζουν το φαγητό μέσα σε γάστρα με έναν τρόπο που θα δούμε τώρα και μαγειρεύουν μέσα στην άμμο. Λοιπόν, τώρα θα δεις εδώ τι γίνεται. Ο κύριος Νίκος Κωστόπουλος είναι εδώ στην παρέα μας. Είστε στην παραλία Παλαιοχώρη, στη Μήλο την υπέροχη, με τα καταπληκτικά νερά. Ακριβώς. Είμαστε στην παραλία Παλαιοχωρίου για τα πολύ ωραία σαγηνευτικά νερά και έχουμε έρθει εδώ για να το δείξουμε πώς μαγειρεύουμε στην άμμο. Όταν λέμε πώς μαγειρεύουμε στην άμμο, το εννοούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι και με μεγάλη περιέργεια να δούμε ακριβώς πώς το κάνετε αυτό, γιατί ακούμε επίσης ότι το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό και φοβερά νόστιμο. Αυτό είναι αλήθεια και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι πελάτες. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Να ρίξουμε λίγο το φούρνο μας. Λοιπόν, έχετε φούρνο κανονικά μέσα στην παραλία, μέσα στην άμμο. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, λοιπόν, να σας πούμε πολύ με απλά λόγια ότι η Μήλος είναι επιστογενής νησί όπως και άλλα νησιά εδώ στις Κυκλάδες. Uh-huh. Έχουμε δύο ηφαίστεια τα οποία δεν είναι ενεργά. Όμως,
Αφού δεν είναι ενεργά, έχουμε κάποιες φλέβες ηφαιστείου, οι οποίες διέρχονται κάτω από συγκεκριμένη παραλία. Οι θερμοκρασίες που μας δίνουν κυμαίνονται μέχρι 110 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό να διευκρινίσουμε, αγαπητέ Νίκο, ότι δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε νησί. Εκεί είναι λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλά τα λέτε. Αυτή η ηφαιστειακή δραστηριότητα μας δίνει εμάς τους 110 βαθμούς Κελσίου όλη μέρα. Και το πρωί και το βράδυ. Είναι έτσι, πολύ ωραία αυτή η παραλία και πόσο μάλλον να έρθεις να κάνεις τον μπάνιο σου και μετά εσείς να έχετε ετοιμάσει εκεί αυτό το φαγάκι, είτε πρόκειται για ψάρι νομίζω, είτε πρόκειται για κρέας, είτε ακριβώς, πρόκειται... Ακριβώς. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Για πες μας λοιπόν τώρα λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, αφού έχουμε εμείς έτσι αυτή την ιστογενή δραστηριότητα, εμείς εδώ κάνουμε 4 πιάτα. Mm-hmm. Από αυτά τα 4 πιάτα για μας είναι η πατάτα και η μελιτζάνα, τα οποία παίρνουν 6 ώρες από το Το αρνάκι μας, το οποίο θα το βγάλουμε τώρα αμέσως, παίρνει περίπου 12 με 13 ώρες. Το βάζουμε από το βράδυ και το βγάζουμε την άλλη μέρα το πρωί. Νίκο, κάτσε να... τώρα, περίμενε με λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Το βάζεις από το βράδυ, δεν έχεις τη δυνατότητα να το κοιτάξεις που λέμε. Ανοίγω το φούρνο, κοιτάζω λίγο πώς πάει το φαγητό. Είσαι σίγουρος δηλαδή ότι αυτό είναι θα ψηθεί σίγουρα, σιγά-σιγά, χρειάζεται τις τάδε ώρες και θα το βγάλεις εσύ μετά λουκούμι. Ακριβώς, ακριβώς αυτό ακριβώς που είπατε. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να το βγάλουμε. Αυτή τη στιγμή, εμείς με πολύ προσεκτικές κινήσεις, θα πλησιάσουμε την κάστρα μας. Προσεκτικά, προσεκτικά. Ναι, δεν πρέπει να πλησιάσουμε. Ευγενικά. Έχεις βάλει κρέας τώρα, από το βράδυ. Μπράβο, έχουμε βάλει και κρέας, έχουμε και ψάρι, και τα δύο. Το ψάρι δεν χρειάζεται όμως τόσο χρόνο, φαντάζομαι. Όχι, φυσικά το ψάρι το παραγγέλνουμε τώρα και παίρνει 45 λεπτά για να γίνει. Αχ, μη μου τα λες αυτά, γιατί απ' τη μία βλέπω τη θάλασσα εκεί και την ξέρω ότι η παραλία είναι καταπληκτική, έχω έρθει. Απ' την άλλη κάνεις και εσύ αυτές τις νοστιμιές και εμείς είμαστε στο πλατό, κατάλαβες, φάτε μάτια ψάρια που λένε. Λοιπόν, αυτό. Προσεκτικά θα ανοίξουμε, θα βγάλουμε την κάστρα μας από την άμμο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, προσέχουμε και πάμε και να την ανοίξουμε. Ναι. Και ανοίγει όλη η νοστιμιά μπροστά μας. Ναι, ακριβώς. Το έχει τυλίξει και με αλουμινόχαρτο. Έχει το έχει σφραγίσει. Αλλιώς θα πάει άμμος. Αλλιώς θα πάει άμμος. Ναι. Γιάννη, τι λες να ήμασταν εκεί τώρα, Άνετα, από όπου εγώ έχω τελαθεί τώρα. Περιμένουμε. Όλοι μαζί να ήμασταν, πλάκα. Όλοι μαζί. Εκεί τώρα τι μερίδα είναι αυτή μας φτάνει, Γιάννη μου. Νίκο, μας φτάνει η μερίδα. Ναι, μας φτάνει και μας περισσεύει. Έχουμε για όλο το πλατό εδώ φτάνει η μερίδα. Έτσι. Όπω, Μάριον, λοιπόν, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε εκείνοι. Εδώ είμαστε, με τη λαδόπολά του. Κοίταξε τώρα να δεις. Να το δείτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Εδώ μπορείτε να δείτε το βλέπουμε αλάκι. Βλέπουμε το, μάλιστα, να είμαστε. Πραγματικά λιώνει. Πραγματικά. Να σου πω, Νίκο, να μας περιμένεις κάποια στιγμή. Εγώ το αγαπώ πολύ το νησί, τη Μήλο. Θεωρώ ότι έχει και καταπληκτική ενέργεια σύνολο των άλλων. Είναι ένα εύκολο νησί, εναρμονισμένο με το καλοκαίρι, να μην σε ζορίζει, να μην σε δυσκολεύει σε τίποτα. Είναι και οι αποστάσεις εύκολες, υπέροχες παραλίες και αυτοί που είσαστε εσείς εκεί. Και έχει και πολύ ωραίο φαγητό. Η αλήθεια είναι και βέβαια εσείς τώρα το, θα λέγα, το απογειώσατε, αλλά ουσιαστικά μέσα από τη γη το βγάζετε. Πραγματικά το βγάζουμε μέσα από τη γη. Είναι ευτυχώς η μητέρα αυτή έχει προβλέψει και γι' αυτό. Εμείς το έχουμε εκμεταλλευτεί. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω και γύρνα λίγο την εικόνα να χαζέψω τη θάλασσα και με αυτό να σου πω αντίο. Για να δούμε λίγο τη θάλασσα, για να δούμε λίγο έτσι. Εμείς. Αχ, Μήλος. Πίνασα, Μάριον. Και πίνασες και θάλασσες και ωραία πράγματα. Και καλοκαίρι. Και να τη Μέρη Αργυριάδου ήρθε. Και περιφέρεια έχουμε και μέρη έχουμε. Τα πάντα έχουμε σήμερα. Τα πάντα έχουμε. Είναι μόλις Τρίτη, έτσι. Όπως το λες, έλα Μέρη μου. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά είμαστε, όπως βλέπεις, άνοιξε όρεξη. Ξεκινάω με Θεσσαλονίκη, βρε κουτσούτσι. Και πολύ άνοιξες. Και πολύ άνοιξες. Καλά κάνεις. Ψήγη η καρδιάς κυριολεκτικά στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια συμπλοκή χθες το βράδυ μεταξύ γονέων ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρωμά για έναν απαγορευμένο έρωτα. Και ξέρετε πως όταν βλέπω εγώ απαγορευμένους έρωτες. Τρελαίνεσαι. Τρελαίνομαι. Θα σας πω έτσι λίγο το story, το love story. Ο 19χρονος ερωτεύτηκε τη 18χρονη, όμως οι οικογένειες δεν θέλαν αυτό το συγκεκριμένο γάμο. Οπότε
φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οικογένεια του 19χρονου με αυτοσχέδια ρόπαλα πήγε στο σπίτι της 18χρονης και προσπαθούσαν να μπουκάρουν μέσα για να κάνουν τσαμπουκά. Γιατί ξέρετε πως στις οικογένειες στο Ρωμά υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος έρωτα και πώς παντρεύονται τα παιδιά. Ναι. Έγινε λοιπόν μια συμπλοκή, κλήθηκε η αστυνομία της περιοχής, πήγε και σταμάτησε η συμπλοκή. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, όμως τουλάχιστον είχε έσει ο τέλος. Μέχρι στιγμής. Να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο έρωτας. Όχι, βρε παιδί μου, δεν θέλουμε τέτοια. Εμείς είμαστε με τον έρωτα, παιδιά, με τον έρωτα. Ο καθένας να έχει τον άνθρωπο που ερωτεύεται δεν μπορεί να έχει έσει ο τέλος. Ας ερωτευόμαστε, ρε παιδιά. Είμαστε με τον έρωτα. Με τον έρωτα. Πάμε λοιπόν τώρα στο Βόλο, όπου προσπαθούν εκεί στην περιοχή να καθαρίσουν λίγο τον υδάτινο κόσμο του λιμανιού του Βόλου και βλέπουμε αυτές τις εικόνες τις εντυπωσιακές με την αρνητική χρειά της λέξης εντυπωσιακό. Τι βγαίνει από εκεί μέσα. Θέλω να σας πω ότι η δράση αφορά τον καθαρισμό του βυθού στο λιμάνι του Βόλου και αναμένεται να διαρκέσει πολλές μέρες και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μεταξύ άλλων στις τρεις μόνο ημέρες βγάλαν παραπάνω από αυτά που βλέπουμε στις εικόνες μας. Δηλαδή πάνω από 2 τόνους υλικών και αντικειμένων όπως καροτσάκια, ποδήλατα, καρέκλες, μπαταρίες. Είναι δυνατόν. Δεν έχει να το κάνει, πα το πετάς μέσα στο. Στη θάλασσα. Υπολείμματα αλλιευτικού εξοπλισμού, πλαστικές συσκευασίες αλλά και πολύ πιο ογκώδη αντικείμενα, όπως για παράδειγμα βάρκες και στήλους φωτισμού. Δηλαδή κάπου, όπα, η θάλασσα δεν είναι σκουπιδότοπος. Λίγο ας έχουμε μια παιδεία όσον αφορά τις θάλασσες. Είναι μετά... τόσο ωραία εκεί, τόσο όμορφα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί μας τιμωρεί η φύση και αυξάνει τις θερμοκρασίες και έχουμε όλα τα προβλήματα του καύσωνα που ανέφερε και προηγουμένως ο Φίβος. Πάω στη Σκιάθο που είναι κοντά στο Βόλο. Δεν φεύγω πολύ μακριά. Ναι, ναι. Λοιπόν, απέναντι. Πετιέμαι στη Σκιάθο, όπου κάθεται στο σκαμνί ο 60χρονος επιχειρηματίας που ήθελε να φτιάξει ένα beach bar, ήθελε να δημιουργήσει ένα αρχαιολογικό χώρο σε beach bar. Ένα beach bar σε αρχαιολογικό χώρο. Ναι, μπράβο. Ένα beach bar σε αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Καταλάβατε τώρα τι θέλω να πω. Καταλάβαμε. Ένας υπέροχος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος βρίσκεται φυσικά και σε μια υπέροχη παραλία, ήθελε να το μετατρέψει σε beach bar ο συγκεκριμένος 60χρονος επιχειρηματίας και φαίνεται να μίσθωσε το οικόπεδο της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας για να κάνει τις ενέργειές του. Μόλις όμως τον πήραν χαμπάρι οι άνθρωποι εκεί της περιοχής, άρχισαν να εκνευρίζονται τρομερά, μίλησαν με τις αρχές και συγκεκριμένα με τη συγκεκριμένη αρχή που αφορά τις αρχαιότητες και πήγαν στο μέρος όπου σταμάτησαν τις εργασίες της δημιουργίας του συγκεκριμένου beach bar. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εργασίες, βρέθηκε και ένα αρχαίο πηγάδι, ο οποίος είπε πως δεν είναι αρχαίο το πηγάδι το συγκεκριμένο, το είχε ο ιδιοκτήτης λέει και το δημιούργησε πριν 50 χρόνια. Δηλαδή δεν πάμε πολύ πολύ πίσω. Anyway, θα βρουν την άκρη. Πάντως και η Σκιάθο είναι να τη χαζεύεις πραγματικά. Ναι. Πάμε τώρα με μαγικό ραθί στην Άξο. Έλα λίγο το Ocean, Έτσι, μπράβο. Φλωρεντία, ακούει η Φλωρεντία. Λοιπόν, έχουμε μια προσάραξη ενός ιστιοφόρου στα Βράχια. Το λέμε με χαρά γιατί δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο άνθρωπο ο οποίος είχε πρόβλημα. Τυχώς. Και το λέμε με χαρά γιατί έχουμε τη Φλωρεντία, τη Φραγκουδάκη, τη λατρεμένη φίλη και δημοσιογράφο συνάδελφο που μας έδωσε το ρεπορτάζ ακόμη περισσότερο. Και μας είπε πως στη συγκεκριμένη περιοχή που λέγεται Γρότα, δεν πας εύκολα με το ιστιοφόρο σου. Λισομανάει ο βοριάς. Ούτε καν βουτιές, λέει, δεν κάνουν εκεί όταν έχει βοριά. Ούτε τίποτα. Ναι. Οπότε θα πρέπει να ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις. Το σημείο είναι, λέει, πίσω από την πορτάρα. Έτσι μας είπε η Φλωρεντία. Έτσι, λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε προσοχή πάρα πολύ στους καπετάνιους. Πάμε τώρα στη Λευκάδα, όπου έχουμε ένα καταπληκτικό κατάλημα, το οποίο έχει σπάσει το ρεκόρ επισκεψιμότητας. Βλέπετε το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο βρίσκεται σε κατάλημα, παρακαλώ. Αν θέλεις, λοιπόν, να βγάλεις το καράβι σου στη στεριά, τι λες τώρα. Τώρα έπαθα κάτι. Συντονιστεί εδώ πέρα. Κάτσε. Αυτό δεν είναι μέσα στη θάλασσα. Όχι. Αυτό βγήκε το καράβι στη στεριά και έπιες δώρος, που λέει και ο Νταλάρας. Έτσι και εσύ μπορείς να τον νοικιάσεις το συγκεκριμένο κατάλημα για να κάνεις τις καλοκαιρινές. Να το βάλεις μέσα στην πισίνα σου. Έτσι ακριβώς. Είναι μέσα στην πισινούλα και τον νοικιάζεις και κάνεις τις καλοκαιρινές διακοπές. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει κάνει μεγάλο χαμό και σε Έλληνες τουρίστες αλλά και σε ξένους. Μα δηλαδή τουρίστες. Μένουν είναι μέσα σε αυτό το σκάφος που είναι μέσα σε πισίνα. Τέλειο. Ναι, αμέ. Τι πιο γονικό, τι πιο έξυπνο. Τέλειο. Τέλειο. Κάτσε το παρέξω δίπλα.
Ούτε βαθιά τίποτα, βλέπει και τι γίνεται κάτω. Τι γίνει με τη βενζίνη. Όχι, μπορεί να κάνει και το καπετάνιο. Μπορεί να κάνει και το καπετάνιο. Και τα παιδιά μπορεί να παίζουν άφοβα. Έχει δύο σε ένα. Λε, έκανα διακοφέ σε σκάφο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Όλοι εντυπωσιάζονται. Έκανε διακοφέ σε σκάφο και οι διακοπέ σου σε σκάφο βρίσκονται. Πώ το μετέφερε είναι το θέμα. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Πώ το μετέφερε. Μπορούν, αλλά. Πάμε να δούμε τι βουτιέ του Έλον Μάσκ, ο οποίο βρίσκεται στη Μύκονο και κάνει τι βουτιέ του και φυσικά ο φακό του παπαράτσι βρίσκεται εκεί και τσουκ τσουκ τραβάει τι φωτογραφίε. Να το Έλον Μάσκ στο σκάφο του. Μπανάκια δεν έχει κάνει. Ο ήλιο δεν τον έχει δει. Όχι, γιατί δουλεύει πολλές ώρες, Μαριών μου, για να κάνει όλα αυτά που κάνει. Και εγώ θέλω να του προτείνω, αν βλέπει κάποιος από το μέλος του, να βάλει οπωσδήποτε αντιλιακό, διότι δεν τον κάψει ο ήλιος. Αντιμετωπίσει δυσκολίες με τον ήλιο εδώ. Γιάννη μου, πού θέλεις να πάμε, γιατί με έχεις μπερδέψει. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι στην Ελλάδα. Είναι στην Ελλάδα incognito και μάλιστα αποδεικνύει περίτρανα ότι οι superstar ή χολιγουδιανές μπορούν να πάρουν το πλοίο της γραμμής και να μεταφερθούν. Όχι όλες. Όχι όλες. Εδώ η συγκεκριμένη. Κάνει τη διαφορά, μέρη μου. Κάνει τη διαφορά η Σάρα. Δείχνει πως είναι ταπεινή με το πλοίο της γραμμής στο οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Σύρος Τίνος Μύκονος. Εκεί εθεάτη. Βγήκαν οι φωτογραφίες από έναν συνεπιβάτη της, ο οποίος τη ζήτησε να βγει η φωτογραφία μαζί της, αλλά του αρνήθηκε με πολύ ευγενικό τρόπο. Άσε μ' ανθρωπέ μου, διακοπές κάνω. Έχω έρθει, έχω πάρει και το πλοίο της γραμμής. Τι άλλο να κάνω πια. Τι άλλο να κάνω πια. Έκανα την υποχώρηση. Προφανώς το έκανε, ρε παιδί μου, για το incognito της φάσης. Στη Σύρο πήγε. Ναι, στη Σύρο πήγε, ναι. Στη Σύρο. Με τα παιδιά της. Με τα παιδιά της, με όλη την οικογένειά της και με φίλους αγαπημένους. Γεια σου, βρε Σάρα. Πάντα σε συμπαθούσαμε. Η Σάρα, η Σύρο. Ωραίο, ωραίο. Και πάμε και στη Μόνικα, η οποία είναι στην Πάρο. Πάλι. Η Μόνικα Μπελούτση, τη βλέπουμε εδώ πέρα, είναι στην Πάρο και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με την κόρη της Ντέβα Κασέλ. Καλονές και οι δύο. Καλονές και οι δύο. Να πούμε ότι η Ντέβα Κασέλ τον τελευταίο καιρό έχει ανέβει και στις πασαρέλες, είναι μοντέλο. Και απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές της διακοπές, όμως παντού βρίσκεται το άγρυπνο μάτι του παπαράτσι. Εδώ είναι από τον λογαριασμό της Σούλα Γκλάμουρους, να τα λέμε. Κοίταξε, η Μόνικα και πέρυσι στην Πάρο ήταν. Νομίζω ότι είναι πλέον το ραντεβού κάθε καλοκαίρι. Βέβαια. Βέβαια, γιατί. Τελικά μόνο εμείς μιαν είναι να εκτιμήσουμε την Ελλάδα. Ήδη οι Έλληνες όσο εκτιμούν οι ξένοι. Γιατί ό,τι έχεις αγαπημένη μου δεν το εκτιμάς. Έτσι είναι αυτό. Κοίταξε, Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Προφανώς και έχουμε υπέροχα μέρη. Προφανώς και όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αλλά κοίταξε να δεις, και εμείς ως Έλληνες έχουμε τη διάθεση πολλές φορές να πάρουμε τον αέρα μας έξω. Και τώρα θα σου εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, αγαπητή μου Μαριέλα. Γιατί θα πάμε σε ένα πολύ γραφικό ψαροχώρι στην Ολλανδία. Να δούμε την εικόνα εκεί. Να δούμε εκεί πώς είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν φοράνε και τα παραδοσιακά τσοκαράκια που έχουμε μάθει. Λοιπόν, έχουμε εκεί τον κύριο Νίκο Μαύρο, ο οποίος είναι ξεναγός πάρα πολύ έμπειρος και πάρα πολλά χρόνια. Πώς λέγεται εκεί το μέρος που βρίσκεστε, αγαπητέ Νίκο? Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας παιδεύουμε λίγο εκεί με την εικόνα, να μας μεταφέρετε την εικόνα. Βλέπουμε όμως πραγματικά εκεί το σημείο που βρίσκεστε. Πώς λέγεται? Ονομάζεται Φόλενταμ. Φόλενταμ, και είναι κοντά στο Άμστερνταμ. Περίπου 40 χιλιόμετρα από το Άμστερνταμ. Είναι γραφειοκόροι με παραδοσιακά που μαγειρεύουν αυτά τα θαλασσινά που βγάζουν. Έχουμε λίγο ένα θεματάκι με τον ήχο, αν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Λοιπόν, είναι ένα πολύ γραφικό ψαροχώρι από ό,τι βλέπουμε και στα πλάνα, αλλά και ο κύριος Νίκος Μαύρος εδώ προσπαθεί να μας δείξει. Είναι πολύ κοντά στο Άμστερνταμ, μου λένε. Είναι, όπως βλέπετε, ένα μοναδικό μέρος που ουσιαστικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους τουρίστες, είναι κοντά και απολαμβάνουν ιδιαίτερα έτσι αυτή την εκδρομή. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Δεν ξέρω επίσης αν και στη Ολλανδία έχει καύσωνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπως σε άλλα μέρη της Ευρώπης, όπως είδαμε και Βρετανία και Γαλλία και Ισπανία. Και στην Ολλανδία βλέπω ήλιο στο λίγο που μπόρεσα να δω εδώ την εικόνα από τον κύριο Μαύρο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το... Λοιπόν, ενδεχομένως θα το ξαναπαλέψουμε. Για την ώρα χαζεύουμε λίγο πραγματικά την εικόνα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε πάμε στο top 10. Το αγαπημένο σας κομμάτι της εκπομπής τώρα σας πάμε, στο αγαπημένο. Λοιπόν. Δώσ' το. Έλα και εσύ, δώσε το 10 να ξεκινήσουμε.
Στο 10 έχουμε μια ιστορία απίστευτη, πανέμορφη, που μοιάζει βγαλμένη από ταινία Walt Disney, αλλά δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, έχουμε ένα σκυλί, την Bonnie, αυτό το μπίγκολ που βλέπετε, το οποίο μία μέρα δραπέτευσε από το σπίτι του στο West Sussex, πήγε, έτρεξε στον δρόμο, την ψάχνανε η δική της, ο Peter και η Paula Clozier. Ένας κύριος τη βρήκε στον δρόμο που πήγαινε με τα δύο του σκυλιά σε διαγωνισμό σκύλων, ομορφιά σκύλων, λοιπόν, καλυστία σκύλων. Τα έχω ακούσει αυτά. Λοιπόν, ναι. Για να δεις, και λέει, καλέ αυτό το σκυλί τι κάνει εδώ, δεν το πάω μαζί μου στο διαγωνισμό. Και τη βάζει στο διαγωνισμό και κερδίζει. Να, με τη ροζέτα αυτή. Πώς κάτσε από το σπίτι επειδή έμαθε ότι έχει καλυστία σκυλών. Είπε να πάω να πάρω το βραβείο και γυρίσω πίσω να μου δώσουν καμιά λιχουδιά παραπάνω. Παιδιά, κέρδισε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό, στο διαγωνισμό Fellbridge, και τη δώσανε και μία ροζέτα από το Facebook και όλα αυτά. Να κοιτάξετε μορφιά και χάρη. Είναι κούκλα. Περίμενε λοιπόν από το Facebook. Το είδανε οι δικοί της. Βρήκανε λοιπόν την Bonnie και την πήγανε πίσω σπίτι. Και να σας πω ότι αυτό το σκυλί είναι και κριτικάτσι, έμαθα. Έλα. Αμέ, γιατί αυτοί οι Άγγλοι που την πήγανε στο West Sussex τη βρήκανε παρατημένη στην Κρήτη. Και την ερωτεύτηκαν και την πήρανε μαζί τους. Αχ, καλά, γιατί, μα τι γιατί, αυτό γιατί. Το καλή τύχη της, εν πάση περιπτώσει. Καλή τύχη της. Μα αλλά... κοίτα τώρα, κοίτα ναι. Τύχη. Να είσαι στην Κρήτη, να τριγυρνάς αδέσποτο στην παραλία, να πας και να κερδίσεις και διαγωνισμό. Εντάξει. Και τι θέση κιόλας. Εντάξει, δεν φτάνει που πήρε το βραβείο. Δεν ξέρω αν το άλλο σκυλάκι εδώ τη φλερτάρει. Είναι κούκλα. Βλέπουμε στη φωτό. Είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Σε στην όμως, το νούμερο 9 που έρχεται. Για δες, για δες. Λοιπόν, θα σας δείξω δύο από τα πιο περίεργα κτίρια του κόσμου. Οπα. Αρχικά, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα το βλέπετε για σιταριερά, σωστά. Ναι. Δεν είναι, είναι κτίριο και αυτό είναι μάλιστα στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Τώρα σοβαρά. Το οποίο, ναι, μάλιστα είναι κτίριο που είναι κανονικά εργαστήριο επίπλων, κατάστημα επίπλων. Α, του ταιριάζει να είναι κατάστημα επίπλων. Γι' αυτό και το φτιάξαν έτσι οπτικά να φαίνεται με σιταριέρα. Ώστε να προσελκύει παραπάνω, παραπάνω πελατεία. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο κλειστοφοβικό. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαι εκεί. Είναι είσοδο μάλλον που βλέπει λίγο αυτό σκοτεινή. Που είναι που δεν ανοίγει. Δεν ξέρω αν ανοίγουν τα σιρτάρια. Δεν ανοίγουν. Και κεφαλάκια και τέτοια. Νομίζω δεν ανοίγουν. Νομίζω είναι για αισθητικού λόγου. Και το επόμενο που θα σα πάω είναι στο Μιλάνο. Το οποίο είναι ένα κτίριο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, φερμουάρ. Εντάξει. Το οποίο το φτιάξαν έτσι για να γιορτάσουν την εβδομάδα μόδας πριν χρόνια. Μισό λεπτό. Απίστευτο. Δεν το έχουν βάψει απλώς. Όχι. Είναι κτίριο. Δεν το βλέπεις που εξέχει. Αυτό βλέπω. Βέβαια. Το έχουν φτιάξει. Αυτό θέλει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς το φτιάξανε βέβαια. Θέλει πολύ δουλειά. Αλλά είναι το κτίριο φερμουάρ. Εντάξει, πολύ παιδιά, έχει το είναι τέχνη. Φήμες λένε ότι έκλεισε τώρα το φερμουάρ. Το έχουν κλείσει. Το έχουν κλείσει. Δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω πάει Μιλάνο πρόσφατα, δεν ξέρω. Λένε ότι μπορεί να τα έχει κλείσει. Να σε πάω εγώ όμως στην Νάπολη τώρα στο 8. Στο 8. Ναι. Πήγαινε με. Ναι. Λοιπόν, στους δρόμους της Νάπολη έγινε ένα τραγελαφικό σκηνικό. Λοιπόν, η ηθοποιή Σερένα Ντεφεράρι και η ηθοποιός Κίσαν Βίλσον, οι οποίες παίζουν στην ιταλική σειρά Mare Fuori, φιλιόντουσαν για τα γυρίσματα της σειράς Mare Fuori και μία καλόγρια η οποία περπατούσε στον δρόμο ξαφνικά πήγε τη χώρα. Είμαι παρεφόρα, τους είπε. Mare Fuori, παρεφόρα. Είπε, τι κάνετε, αυτό είναι ο διάβολος και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, να πούμε ότι οι ηθοποιοί γελούσαν και δεν το περίμεναν. Η καλόγρια δεν κατάλαβα αν κατάλαβε, ήταν και γύρισμα. Τέλος πάντων, την ώρα του γυρίσματος έγινε αυτό. Εντάξει, είναι τραγελαφικό. Δεν της άρεσε πολύ. Δεν της άρεσε καθόλου. Είπε ότι είναι διάβολος και τι κάνετε εδώ. Παρεφόρη, παρεφόρη. Να πούμε βέβαια ότι ο Πάπας Φραγκίσκος το 13 είπε ότι ποιος είμαι εγώ να κρίνω τους ομοφιλόφιλους. Να το θυμάται και αυτό η καλόγρια. Βέβαια. Και να πούμε ότι βέβαια η θρησκεία, παιδιά, είναι μια επιλογή. Και ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι όμως. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εντάξει, είναι αρκετά σκοταδιστικό, είναι περίεργο. Είναι... ναι, και με τράνος όμως πήγε και τις χώρισε κανονικά, έτσι. Ναι, μα και φωνάζει και στο συνεργείο εκεί. Τι κάνετε και τι κάνετε. Πω, κοίτα εδώ πέρα, έξαλλη. Ναι. Και φοράει και λευκά. Να σε πάω στο 7. Πήγαινε με. Θα σας πάω λίγο σε πειρατικές εποχές, λίγο σε ναυάγια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε. Το Jack Sparrow κοινός. Ακριβώς. Παιδιά, τι πιο περίεργο να βρεις ένα ναυάγιο από ένα παλαιωμένο τυρί. Μπορείς να μου πεις. Παλαιωμένο τυρί σε ναυάγιο. Αμέ, σε ένα σουηδικό πλοίο, λοιπόν, στο Stora Kronan, που ήταν ναυαρχίδια του πολεμικού ναυτικού και έπλεε στις ακτές της Βαλτικής το 1670, βυθίστηκε το 1676 και τι έγινε, μετά από χρόνια
ένας ερασιτέχνης ερευνητής που βρήκε την ακριβή τοποθεσία του σημείου που έγινε το ναυάγιο. Πήγε εκεί πέρα με ειδική ομάδα να εξερευνήσει το ναυάγιο και τη βρήκε μέσα σε ένα δοχείο παλαιωμένο τυρί 350 ετών. Μα από το 17ο αιώνα είχανε... τυρί. Ήτανε γούστα, λέει. Ήτανε γκουρμέ. Θα σας πω ότι λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και της χαμηλής... Τι, θα σου πω αυτό. Αυτό θα σου πω αμέσως. Λόγω της χαμηλής αλατότητας που υπήρχε εκεί πέρα κάτω στη στάθμη, παίζει και μουσική. Και επειδή είχαν πολύ ψυχρές θερμοκρασίες, το δοχείο δεν διαβρώθηκε. Όλα τα ξέρεις, Γιάννη. Τώρα, σε παρακαλώ, έχω κάνει εδώ πέρα επιστημονική έρευνα. Ακριβώς. Και το τυρί έμεινε σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα, αυτοί που το βρήκανε είπαν ότι ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και μύριζε πάρα πολύ πιο όμορφα από οτιδήποτε άλλο βρήκανε. Μην το δούμε σε καμιά δημοπρασία. Έναντι απίστευτου ποσού. Μην ακούσουμε εστιατόριο να τα κάνουμε. Δεν είναι δελεαστικό. Δεατρώγες με λίγο ψωμάκι. Λίγο να βουτήξει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο γκουρμέ. Λοιπόν, και το άλλο που βρέθηκε σε ένα άλλο πλοίο, παιδιά. Πάλι στην Φιλανδία έγινε αυτό. Βρήκανε σαμπάνιες, 168 μπουκάλια σαμπάνιας. Που ήταν στον πυθμένα τη θάλασσα 170 χρόνια. Εντάξει. Ήταν και πάρα πολύ γνωστή μάρκα. Σαμπάνια στο μπουκάλι. Το άλλο κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Βέβαια, εντάξει. Αλλά και σαμπανίτσα, εντάξει. Είναι αλλά σαμπάνια με τυρί μαζί επίσης. Είναι για το συνδυάσμα του Ροκφόρ. Ροκφόρ λένε ότι ήταν μάλλον το τυρί. Δεν ξέρω τώρα. Να σου πω. Πάμε να δούμε κάτι πάρα πολύ περίεργο επίσης στο νούμερο 6. Στο 6 κιόλας. Και την κατάλληλη μουσική τώρα. Εγώ λοιπόν σας φέρνω νέα από μακριά, από πολύ μακριά, από πού, από το διάστημα. Οπα. Όχι, όχι, δεν είναι εξωγήινη, κάτσε με το λεπτό. Δεν έβαλα UFO μου, γι' αυτό και μπερδεύτηκα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, παιδιά, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά αδρανής μαύρη τρύπα έξω από το γαλαξία μας. Μη μου πεις. Ναι. Το European Southern Observatory το ανακάλυψε αυτό, γιατί να ξέρετε ότι όταν τα αστέρια φτάνουν στο τέλος της ζωής τους, δημιουργούνται οι λεγόμενες μαύρες τρύπες. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη είναι αδρανής. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν γιατί εκπέμπουν πάρα πολύ χαμηλές ακτίνες X-ray. Ευχαριστώ για τη μουσική. Δεν μπορώ με τη μουσική, δεν μπορώ. Είναι φανταστική. Αυτή ήθελα τώρα. Αυτή η Η ονομασία της είναι το VFTS243, λες και θα το θυμόμαστε και αύριο. Και έχει. Εντελώς. Και έχει 9 φορές τη μάζα του ηλίου. Τι λες τώρα. Έχεις να πεις τώρα. Τι έχω να πω, έχω μείνει άνατο. Πόσα πράγματα έμαθες σήμερα. Παιδιά, σήμερα έχουμε κάνει, νομίζω, είναι άλλου είδους το πέντε σήμερα. Πού να δεις, είναι το νούμερο 5 τώρα. Και ναι, θα σας πάω στο πιο οικολογικό γάμο που έχει γίνει, χωρίς απορρίμματα, που στήχησε μόλις 3.000 λίρες. Το νηφικό, να πω ότι κόστησε 380 λίρες και ήταν σχεδιασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά, οπότε ήταν πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Ο λόγος για την Άννα Μασιέλο και τον Διόγκο, που είναι 28 και 29 χρονών, και ερωτευτήκαν παράφορα σε μια εκδήλωση. Τι μας δείχνει, τι το δαχτυλίδι μας δείχνει. Τι είναι το δαχτυλίδι, καταλάβαμε. Δηλαδή. Φαντάζομαι ότι είναι του γάμου. Κάπως το πέρα παντρευτεί. Δεν της έκανε κανένα πρόταση γάμου. Βέβαια, παιδί μου, επειδή μας το δείχνει και επειδή λέμε ότι είναι ένας ιδιαίτερος γάμος. Από ανακυκλώσιμα υλικά, όλος ο γάμος. Είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Ερωτευτήκαν παράφορα σε μια εκδήλωση που έγινε ενάντια στις ρήπες του περιβάλλοντος που γίνονται. Ερωτευτήκαν εκεί πέρα. Βέβαια, οπότε... στην Πορτογαλία, μάλιστα, από διαφορετικές πόλεις ο καθένας. Ερωτευτήκαν όμως και μείνανε μαζί και τώρα παντρευτήκαν. Από το 2019 είναι μαζί. Βέρες. Βέβαια. Οι Βέρες εδώ πέρα. Ναι. Το νηφικό είδαμε. Πάρα πολύ όμορφο νηφικό, έτσι. Και φθηνό και φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν ρυπαίνει. Μια χαρά. Και βγήκε και φθηνά, έτσι. Μια χαρά. Το χρειαζόμαστε αυτό γιατί θα δούμε ότι όλα αυτά που γίνεται με τον πλανήτη είναι καταστροφικά. Πάμε στο 4. Ο Μαρσέλο, βέβαια, δεν ξέρω τι κουστούμι είχε. Δεν ξέρω αν ήταν ανακυκλώσιμο. Μάλλον θα ήταν. Η νύφη πάντως ήταν μια χαρά. Πάμε στο 4. Πήγαμε στο 4. Που λέγαμε για την καταστροφή του πλανήτη και για τις αυξημένες θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Είδαμε και πριν το αεροδρόμιο του Λούτον, το οποίο έχει λιώσει ο αεροδιάδρομος, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το Royal Air Force της Αγγλίας, λοιπόν η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε ότι κλείνει η στρατιωτική βάση Bridge Norton, γιατί, παιδιά, έλειωσε ο αεροδιάδρομος και εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια καταστροφή και δεν ξέρω και τι άλλο θα δούμε και πράγματα που δεν περιμέναμε εμείς να ακούσουμε. Που ζούμε σε χώρες που είναι γενικώς πιο ζεστές. Αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτά. Και νομίζω ότι δεν έχουμε ακούσει και τα χειρότερα ακόμη με τις οικολογικές καταστροφές. Πάμε να δούμε το 3 ή κάτι πιο ευχάριστο. Πάμε το 3. Δεν θα είναι πολύ ευχάριστο, αλλά πάμε να το δούμε. Παιδιά, θα σας πάω σε ένα νησί. Στον Ινδικό ωκεανό, απομακρυσμένο νησί, στο οποίο κατοικεί μια φυλή Ιθαγενών, οι οποίοι δεν είναι καθόλου φιλικοί με τους επισκέπτες που πάνε εκεί πέρα να δουν τι γίνεται. Παπα, δεν είναι ευχάριστο. Συγκεκριμένα το σκεπτικό δεν είναι.
συγκεκριμένων τους υποδέχονται με δώρατα και βέλη, να σου πω. Βέβαια. Και να σου πω ότι, ναι, γενικώς είναι αποκομμένοι από τα εγκόσμια, καμία σχέση με τον δυτικό πολιτισμό. Στο Δυτικό ωκεανό είναι στο North Sentinel, στον κόλπο της Βεγγάλης. Εκεί ακριβώς είναι, βλέπετε εδώ πέρα και πλάνα. Και να πούμε ότι όπως πλησιάζεται, υποδέχονται με δώρατα και βέλη, έτσι. Κάτι ξέρουν, δεν θέλουν εισβολή. Το 2006, να μας αφήσετε έτσι. Κάτι κακές και τέτοια σου λένε ακριβώς. Τώρα αυτοί που έρχονται θα τα καταστρέψουν όλα. Το 2006, μάλιστα, έχουν σκοτωθεί έτσι δύο ψαράδες που είχαν πλησιάσει στην ακτή. Και το πιο πρόσφατο γεγονός που έγινε ήταν το 2018, που ένας είχε πάει, με ιεραποστολή για να διδάξει χριστιανισμό. Ο κύριος. Ο κύριος αυτός που βλέπετε, μάλιστα. Ναι, και σκοτώθηκε εκεί πέρα. Το σκότωσαν, φαίνεται. Τι να πω. Αγνοείται δηλαδή. Ορίστε. Αγνοείται. Ναι, προφανώς. Το τρόμα το έχει βρεθεί εκεί πέρα. Όπως και να το κάνεις, ναι, δεν είναι πολύ φιλικό αυτό το νησί προς τους επισκέπτες. Να σου πω, ναι. Να σε πάω σε κάτι πιο έτσι. Πήγαινε σε κάτι πιο λίγο πιο ευχάριστο. Ναι, ναι, ναι. Πιο μας κάνει να ονειρευόμαστε. Πάμε να δούμε το 2. Πάμε να δούμε το 2. Λοιπόν, πωλείται η Rolls Royce. Το Αριστοτέλειο Νάσης, παιδιά. Αλήθεια. Που χρησιμοποιούσε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Ακριβώς. Άκου τώρα γιατί είναι πάρα πολύ φθηνό. Μπαίνει σε τιμοπρασία στην εταιρεία Gooding & Company στις 19 και 20 Αυγούστου. Εκτιμάται γύρω στις 140.000 με 180.000. Το έχεις νομίζω, έτσι. Το έχω, εντάξει, τίποτα, μωρέ. Είχε και την Τζάκη μέσα λοιπόν, σε αυτό το αυτοκίνητο. Ναι, παιδιά. Αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν το χρησιμοποιούσαν μόνο για να πηγαίνουν από το Παρίσι στο Μοντε Κάρλο. Αυτή ήταν η χρήση αυτού του αμαξιού. Είναι ένα σύμβολο. Αυτή τη διαδρομή ήξερε. Μόνο αυτή έκανε. Ναι. Φαντάζομαι είχαν άλλα αμάξια για τις άλλες διαδρομές. Τι μπερδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, ένα Silver Wraith του 1952 που έχει το στυλ και τη χάρη της Jackie O, που χωράει μόνο δύο επιβάτες, οι οποίοι ήταν. Ξύλινο σαλόνι, βλέπω. Βέβαια, έχει μπαρ, έχει μπουντουάρ. Εντάξει, μια χαρά. Και έχει και το έμβλημα της μάρκας, το οποίο είναι αυτό που βλέπετε μπροστά, το Spirit of Ecstasy, αλλά είναι γονατιστή. Γιατί στις βασιλικές οικογένειες, για να δείξουμε δηλαδή το μέγεθος, είναι πάντα γονατιστό αυτό το σύμβολο. Α, το κάνουν διαφορετικά. Ναι, το κάνουν μόνο για τις βασιλικές είναι οικογένειες. Πάρα πολύ. Α, ναι. Μόνο για το είχαν δώσει στον Ωνάση. Μάλιστα. Και τώρα πάμε στο νούμερο 1 που έχετε. Με drums. Πάμε. Θα ξεκινήσω με την εξής φράση. Το ψάρεμα πρέπει να φαντάζει για τα ψάρια σαν απαγωγή από εξωγήινους. Αυτό ανήρτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Twitter. Έχουμε δει νομίζω και άλλες φιλοσοφίες. Τώρα που έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει άλλη έμπνευση. Κάνει τα μπάνια του στη Ζάκυνθο και έτσι όπως έλεγε κάποιος να ψαρεύουνε, τι είπε, έργασε αυτό το πράγμα. Λέει fishing must look like alien. Το κάλυψε. Το ψάρεμα τέλος πάντων πρέπει να φαντάζει για τα ψάρια σαν απαγωγή από εξωγήινους. Λοιπόν, τι να πω, εγώ ασπάζομαι λίγο το σκεπτικό του, γιατί όντως, άμα το σκεφτείτε. Ναι, μπορώ να το καταλάβω τώρα. Okay, ναι. Γιατί ξαφνικά τα βγάζουν από τον ακριβώς, κόσμο. Ακριβώς, δεν είναι αυτό τώρα που με έπρεπε να πει. Πήγαγε. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω, αρχίζω και βλέπω τις αμπελοφιλοσοφίες του Στέφανου λίγο πιο σοβαρά πάντως, τώρα πλέον. Έχει μια δημιουργικότητα αυτό που λέει. Δηλαδή έχει ένα καλλιτεχνικό, α πούμε. Γενικώ οι αναρτήσεις του, νομίζω, τελευταία μα έχουν βάλει λίγο σε σκέψεις, παιδί μου. Εντάξει, το σκέφτεται λίγο παραπάνω από εμάς. Κορυφαίος αθλητής και α μείνουμε εκεί. Αφού βγάζετε το δεν ξέρω τι σκέφτεται τώρα αφού βγάζεται τη θάλασσα. Ζάκυνθο είναι, να του ευχηθούμε να περνάει τέλεια, έτσι, να κάνει τα μπάνια τέλεια του, να μας κάνει πάντα περήφανος. Πιεσμένος κι αυτός ένα από όλους τους αγώνους προηγούμενους. Ορίστε. Πιεσμένος λέω κι αυτός. Πιεσμένος είναι βέβαια. Ναι. Εδώ ως ολόκληρο ο Ρολάγκαρος πήγε. Έμα. Αυτά τα λίγα. Αυτά. Για ελάτε εδώ. Κυριέ μου. Πάμε με Ριαργυριάδου, ειδήσεις από τα ξένα και με τι θα ξεκινήσουμε. Έρωτες, χωρισμούς, επανασυνδέσεις και τα λοιπά. Θα σας πω κάτι πριν ξεκινήσω. Δεν φταίει τίποτα. Η κορδέλα είναι που βάζει ο Στέφανος. Το μαλλί πιέζει τον εγκέφαλο. Αυτό είναι, βρε. Η ρίγανη δεν βοηθάει. Η ρίγανη βοηθάει σε άλλα πράγματα. Στο να μακρύνει το μαλλί, αλλά η κορδέλα που πιέζει δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, ξεκινάω με Σακύρα. Η οποία. Με τον πικέγγι, τίποτα πάλι. Βρήκε τον καινούριο έρωτα ή δεν το βρήκε. Αναρωτιούνται όλα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Βλέπουμε εδώ πέρα φωτογραφίες. Γι' αυτό είναι η αλήθεια. Βάνει. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε πραγματικά. Εγώ το άγχος μου. Έλα να το ζήσουμε. Να το ζήσουμε μαζί με τη Σακύρα. Τη βλέπουμε εδώ πέρα να απολαμβάνει το σέρφ της. Με νεαρό μελαχρινό αγόρι. Το βλέπουμε στις φωτογραφίες. Έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Όπου αναρωτιούνται όλοι οι δημοσιογράφοι ανά τον κόσμο. Είναι ο καινούργιος έρωτας ή όχι, αναρωτιούνται. Είναι, διότι. Είναι. Κοίτα, έτσι όπως τον κοιτάει, νομίζω ότι είναι φανερό. Έτσι. Ακούστε, θα σας πω τώρα. Τους είδαν, λέει, να έχουν πάρα πολύ άνεση στα κορμιά τους μεταξύ τους και λένε να.
Και καλά κάνει η Σακύρα. Όχι, θα κάτσει, θα σκάσει. Δεν σα παρακαλώ τώρα. Όχι, και έχασε, παιδιά. Εγώ αυτό έχω να πω. Έχασε σεράρ, έχασε το κορίτσι. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Πάω στη Λίντα Ευαγγελίστα, όπου είναι πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι οι φαν τη μετά από την ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό λογαριασμό τη στο Instagram και μετά από τη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό People. Όπου δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σα. Είχε κάνει κάποιε πλαστικέ επεμβάσει, οι οποίε απέτυχαν πολύ και αναγκάστηκε να παραμείνει κρυμμένη στο σπίτι τη. Μεγάλα προβλήματα, δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε μεγάλες πασαρέλες και γενικότερα ήταν απομακρυσμένη και στεναχωρημένη πάρα πολύ. Γιατί μετά από μια συγκεκριμένη επέμβαση που έκανε, που λέγεται, θα σας πω τώρα, λίπο σκάουτινγκ στο πρόσωπό της. Είναι ένα είδος λιπαναρρόφησης. Μπράβο, αντί να γίνει λιπαναρρόφηση και να συρρυκνωθεί το λίπος ήρθε και έγινε. Ήταν μια αποτυχημένη πλαστική επέμβαση της Λίντα Ευαγγελίστα, όπου την έκανε να πριστεί και την έκανε να φύγει από τις πασαρέλες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις 22 του Σεπτέμβρη όμως, μετά από δύο πολύ επώδυνες πλαστικές επεμβάσεις που έκανε για να διορθώσει όλο αυτό, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα πετυχημένες, αλλά την έφεραν σε ένα σημείο, από τις 22 του Σεπτέμβρη θα μπορούμε να την απολαύσουμε ξανά στις πασαρέλες, όπου θα είναι το πρόσωπο μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, ενός πολύ μεγάλου μπραντ, και τα πράγματα θα έρθουν λίγο στην πορεία του. Κάνει καμπάκ δηλαδή που κάλυγε και μια δικιά μας. Πάντως είχε μιλήσει γι' αυτό και είχε πει την κίνηση αγωγή και επίση ότι έπαθε κατάθλιψη με αυτό που τη συνέβη. Και δεν μπορούσε να κοιτάξει τον καθρέφτη τον εαυτό της, λέει, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αγαπάμε, Λίντα Ευαγγελίστα. Μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, καύσωνα στην Ισπανία, καύσωνα σε όλη την Ευρώπη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Φλόγες περικύκλωσαν ένα τρένο και βλέπουμε πάρα πολύ συγκλονιστικές εικόνες από επιβάτη που βρέθηκε στο συγκεκριμένο το τρένο. Να πούμε ότι ο καύσωνας δημιουργεί και τις πυρκαγιές σε πολλά σημεία της Ισπανίας, σε πολλά σημεία όλου του κόσμου. Περικύκλωσαν το τρένο οι συγκεκριμένες φωτιές. Βλέπουμε εδώ πέρα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα στο συγκεκριμένο τρένο, όμως δυστυχώς έχουμε θρηνήσει θύματα σε όλη τη χώρα της Ισπανίας. Αποτυπώνονται εδώ πέρα δύσκολες στιγμές. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να πούμε. Φοβερό. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε τώρα στη Χαβάη. Αλλάζουμε τελείως, να δροσιστούμε λίγο. Από τα τεράστια κύματα τα οποία έσκασαν σε γαμήλιο πάρτι στη Χαβάη, με τους καλεσμένους πραγματικά να μένουν ατάραχοι. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Είναι σοκαριστικό. Σχεδόν τσουνάμι θα έλεγα, έτσι θα το περιέγραφα. Συγκλονιστικό. Οι καλεσμένοι δεν τους βλέπουμε να έχουν ιδιαίτερη ταραχή μετά από τα συγκεκριμένα κύματα. Συνηθισμένοι μάλλον. Γέλια ακούγονται, αλλά να σου πω και την αλήθεια τώρα, ήταν λίγο... αναπάντεχο, δηλαδή να σου έρθει ξαφνικά όλο αυτό το κύμα πάνω. Το ζευγάρι το οποίο αποφάσισε να τελέσει το γάμο του στο συγκεκριμένο μέρος στη Χαβάη, το βλέπουμε εδώ πέρα, είναι χαρούμενο και είπε πως όταν είσαι με την οικογένειά σου και με ανθρώπους που σε αγαπούν, δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Έτσι. Πάμε στη Σομαλία σε κάτι πολύ ιδιαίτερο, το δούμε φουλ να τρελαθούμε. Πώς είναι δυνατόν ένα αεροπλάνο να έρχεται τούμπα? Πώς είναι δυνατόν να προσγειώνεται και να έρχεται τούμπα? Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Αυτή, μάλλον, ήθελε να πάρει γύρισε τούμπα. Ευτυχώς οι 36 επιβαίνοντες του συγκεκριμένου αεροσκάφους δεν έχουν πάθει κάτι, δεν θέλουμε θύματα. Φυσικά αμέσως ήρθε εκεί το πυροσβεστικό όχημα με αφρό ειδικό για να μπορέσει να σβήσει. Είχε την μέσα φωτιά. Τους επιβάτες, Μέρη, το ξέρουμε. Είχε μέσα επιβάτες, ναι, 36 επιβάτες. Δεν ξέρουμε, μάλλον προσέκρουσε κάπου κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Γι' αυτό και χειροκροτούν σε πάρα πολλά αεροσκάφη, γιατί δεν να χειροκροτούν με το που γίνεται την προσγείωση. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία της προσγείωσης. Ο πιλότος δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερο. Χτύπησε κάπου και ήρθε τούμπα. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι μια χαρά. Όταν χειροκροτούν, γιατί σημαίνει ότι μπορεί και να περίμεναν ότι δεν θα προσγειωθούμε. Χειροκροτούν αφού προσγειωθεί. Μετά αγχώνεσαι. Είναι ποτικό. Ναι, δηλαδή δεν που είσαι ήθεστος. Το λεωφορείο και να σας πάει στη στάση. Μαργέλα μου, εσύ που είσαι ηθοποιός θα πρέπει να χαίρεσαι. Μπορεί να χειροκροτούν εσένα, κουτούτσικο. Μα να χειροκροτήσουμε, αλλά σου βάζει στο μυαλό ότι μα δηλαδή μπορούσαμε και να μην φτάσουμε. Πάμε να δούμε ένα απόλυτο θρίλερ το οποίο έζησε η Αγγλίδα, η οποία ταξίδεψε να απολαύσει τις καλοκαιρινές διακοπές στην πατρίδα σου, Μαργελάκι μου γλυκό, στην Κύπρο. Για πες. Όπου μέσα στη βαλίτσα της μόλις γύρισε πίσω στην Αγγλία. Τι είδε, χαλούμι? Μία ταραντούλα αντί για χαλούμι. Είδε μία αράχνη, φυσικά, και έγινε viral
το συγκεκριμένο TikTok που ανέβασε η κοπέλα. Μέσα στη βαλίτσα τη. Το είδατε. Νάτι. Άνοιξε τη βαλίτσα τη να βγάλει τα πράγματά τη από τι καλοκαιρινέ διακοπέ και τι να δει. Από πού γύρναγε. Από την Κύπρο. Από την Κύπρο στην Αγγλία. Τη βρήκε μέσα μου, λέει. Τη βρήκε, μιλώ εγώ. Όχι. Το πετσίνο θα την πει να τη φάνε κατευθείαν έτσι. Βρήκε μία αράχνη και αναρωτιέται και σκέφτεται τώρα και λέει ότι προφανώ η συγκεκριμένη αράχνη ταξίδεψε από την Κύπρο μέχρι την Αγγλία. Κοίτα και εμά μα έχει τύχει στο γραφείο μια 40 ποδαρούσα πολύ χαριτωμένη ξαφνικά να εμφανιστεί. Η οποία ταξίδεψε στα ρούχα κάτω. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, αλλά όλα καλά. Με Αγγλίδα έχουμε να κάνουμε και για το υπόλοιπο θέμα, για το επόμενο θέμα. Νάτι, παντρεύεται, χαρούμενη, πετάει την ανθοδέσμη της για να κάνει το έθιμο, όμως όχι. Πηγαίνει και την παραδίδει στη μανούλα της, η οποία είναι χωρισμένη από τον πρώτο σύζυγό της και ο δεύτερος ετοιμάζεται να της κάνει την πρόταση γάμου. Φυσικά σε συνεννόηση με την ήθη έγινε αυτό το υπέροχο και ευχάριστο γεγονός. Ναι, χαρούμενη και ωραία, τη βλέπουμε εδώ πέρα, μια χαρά. Υπερπαραγωγή, σενάριο σήμερα. Συγκίνηση, χαρές σε μια μέρα. Αυτά εντάξει, είναι τα ωραία να συμβαίνει. Φανταστικό είναι, μπράβο. Είναι ωραίο όταν παίρνει μέρος και η νύφη και μοιράζεται και τη δική της που είναι τεράστια χαρά και ιδιαίτερη μέρα με τη μανούλα. Έτσι. Χαρούμενο γεγονός. Ξέρει πάπια, Μέρη. Ξέρει. Ξέρει. Πάμε τώρα στο δωρητή σπέρματος. Είναι ο κύριος που θα δούμε στις οθόνες μας, αυτός. Okay. Είναι ο δωρητής σπέρματος, ο οποίος ξεκίνησε την περιοδία για δημιουργία μωρών. Το οποίο θεωρεί ότι επιτελεί κοινωνικό έργο. Τον λένε. Όπως είναι Iron Maiden. Ναι. Είναι ο Άνταμ Χούπερ, ο οποίος γυρίζει τον κόσμο και δίνει το σπέρμα του. Έχει κάνει μέχρι τώρα 20 μωράκια, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη είδηση. 20 παιδιά έχει δημιουργήσει. Κατάγεται από το Perth. Έτσι. Και θεωρεί Αυστραλία. Ότι. Ναι, Αυστραλία. Mm. Θεωρεί ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κοινωνικό καλό. Μπράβο, να πούμε. Άμα τα δίνει εκεί που τα χρειάζονται, ναι, κάνει κοινωνικό καλό. Όχι, νομίζω έχει μια άλλη διάσταση. Έχει μια διάσταση τύπου. Τα γονίδια μου είναι λίγο πιο μοναδικά. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε κι αλλού. Είναι λίγο ναρκισάκι. Το είδος του. Το DNA δεν μπορεί να πάει χαμένο, το βλέπεις. Είναι λίγο ναρκισάκι ο τέτοιος, ο Άνταμ Χούπερ. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Πάμε στην πολιτική καταιγίδα που έχει ξεσπάσει στην Ινδία. Και έχει ξεσπάσει στην Ινδία από το συγκεκριμένο άγαλμα που θα δούμε εδώ πέρα, τα αποκαλυπτήρια του. Έτσι. Είναι το πελώριο άγαλμα με τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια είναι ένα εμβληματικό σήμα της Ινδίας. Βλέπουμε τον πρωθυπουργό της Ινδίας, ο οποίος χειροκροτά και κάνει τα αποκαλυπτήρια. Όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλοι οι Ινδοί θεωρούν πως δεν απεικονίζεται σωστά το συγκεκριμένο εμβληματικό άγαλμα με τα λιοντάρια, ότι η κατασκευή τους είναι λίγο πιο έντονη, ότι τα λιοντάρια στο συγκεκριμένο άγαλμα βρυχώνται, που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο επιθετικά. Τι έπρεπε θεωρούν να κάνουν, δηλαδή, όχι, κατά τη δεν είναι. Κανονικά έπρεπε να είναι ήρεμες οι μορφές των λιονταριών και όχι να είναι σε πιο άγρετα. Θεωρούν πιο επιθετικά την κατασκευή τους και θεωρούν ότι από πίσω κρύβεται η ολόκληρη φιλοσοφία και πολιτική που θα ακολουθήσει ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Να πούμε ότι το άγαλμα είναι 6,5 μέτρα, είναι πάρα πολύ η τόνη του και είναι κάπως λέει πιο επιθετικό. Για να δούμε τώρα. Είναι αυτά σημειολογικά πράγματα. Βέβαια. Πάμε τώρα στην γάτα. Στη γάτα η οποία κυκλοφορούσε για 20 ολόκληρες μέρες στο αεροδρόμιο της Βοστόνης ελεύθερη. Δεν την έπιασε κανείς. Τη βλέπουμε τουν-τουν από τις κάμερες. Εννοείς τους αεροδιαδρόμους όταν λες αεροδρόμιο, γιατί βλέπω μέσα. Αλλά τι... και, όχι, μέσα στον, όχι στον αεροδιάδρομο, στο αεροδρόμιο. Μέσα στο αεροδρόμιο. Α, μέσα. Όχι στο αεροδιάδρομο. Τόσκασε κι αυτή. Τόσκασε κι αυτή από κάποιο επιβάτη και κυκλοφορούσε ελεύθερη. Βρε, τι κάναν τις προσπάθειες να την πιάσουν, τίποτα. Τίποτα δεν μπορούσε. Έκανε τα ψώνια στην του τη βρει. Είναι ότι με αυτό που γίνεται με τα αεροδρόμια και με το χαμό υπάρχουν και κατοικίδια που είναι στα αεροπλάνα. Γιατί θα τρώει η γάτα 20 μέρες στο αεροδρόμιο. Δεν μπορούσα. Η γάτα μπορεί να βρει να φάει. Θέλω να σα πω, επειδή έχω τον τσίπρα. Να βρει να φάει όταν είναι έξω. Όταν είναι μέσα. Μέσα. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Μέσα, αν την είδαν δύο τουρίστες, κάποιοι επιβάτες που περιμέναν την επόμενη πτήση τους και τη δώσαν να φάει κάτι κτλ., αυτή μπόρεσε να συντηρηθεί. Λίγο από εκεί, λίγο νεράκι, κάτι. Τα ελουροειδή είναι πολύ. Βρήκανε που ανήκει τέλος πάντων. Ναι, βρήκαν που ανήκει, όλα καλά. Έτσι. Τέρμινα λιγάτα. Τέρμινα. Πάμε. Τελειώσαμε. Α, τελειώσαμε, εντάξει. Ήτανε. Με λένε Μέρη και μόλις τελείωσα. Ευχαριστούμε, Μέρη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το quiz. Για να το δούμε άλλη μία. Είπαμε πριν, μία Ελληνίδα ηθοποιός πάρα πολύ αγαπημένη. Την έχουμε δει σε πάρα πολλές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, πολύ επιτυχημένες. Είπε πριν ο Γιάννης στον Κόκκινο Κύκλο, τους Σταύλους της Ερίετα Ζαΐμη. Ποιο άλλο είπες, Βέρα στο δεξί. Έγινε γνωστή Βέρα στο δεξί. Σωστά. Ναι. Είναι σε σχέση, θα πω εγώ, με έναν επίσης πολύ γνωστό και αγαπημένο ηθοποιό. Ξανθιά, είπαμε, είναι με καρέ μαλλί.
Έχει τελειώσει τη σχολή Καρολκούν. Η ώρα η καλή, να πούμε. Η ώρα η καλή. Λοιπόν, μπαίνετε στο Μέρα Μεσημέρι κάτω Παύλα Open TV. Κάνετε follow τη σελίδα μας, like το post, δίνετε την σωστή απάντηση και την Παρασκευή κληρώνουμε το υπέροχο smartwatch της Garmin VivoMove Sport που συνδυάζει αναλογικούς δείκτες και ψηφιακή οθόνη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε γιατί έχουμε ακόμα μια πολύ ωραία βόλτα να σας πάμε. Πιστέψτε με, μείνετε εδώ μαζί μας. Είμαστε εδώ, πειραζόμαστε λίγο και μεταξύ μας. Ξέρετε τώρα πως είναι αυτά στις παρέες, στις ομάδες, στους συναδέλφους. Δεν και κυρίως πειράζουμε το Γιάννη, βέβαια, βασικά. Παιδί ήταν μικρό και με βασανίζεται. Γιατί είναι ο πιο γλυκός, λοιπόν, εδώ, ναι, το παιδί μας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Καταρχήν θα πάρουμε μια πολύ ωραία εικόνα από μια πολύ ωραία κερκυραία, συνάδελφο, νεαρή, τη Μαρίλια Μακρύ, η οποία βρίσκεται, αυτό που βλέπετε είναι το υπέροχο Αχίλιο. Υπέροχο. Το καταπληκτικό σπίτι έπαυλη, γνωστή έτσι από την ιστορία της αυτοκράτηρας Σίση, εδώ της Αυστρίας. Η Σίση λοιπόν, το είχαμε δει και δείξει σε ταινία. Μαρίλια, να σου πούμε μια καλησπέρα. Γεια σου, Μαρίλια. Θέλαμε πολύ να χαζέψουμε το πλάνο σου και βέβαια θα επανέλθουμε σε σένα γιατί θα μας δώσεις λίγο εκεί και την ιστορία και την εικόνα από το Αχίλιο, αλλά ουσιαστικά αφορμή παίρνουμε από το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, διότι έχουμε κάτσει και έχουμε βρει και αποτυπώσεις αυτό που θα δείτε, πώς οι ελληνικές παραλίες έχουν γίνει υπέροχο σκηνικό για διεθνείς παραγωγές. Ταινίες που έχουμε αγαπήσει, που ουσιαστικά μέσα από αυτές τις ταινίες έφυγε και ταξίδεψε και η Ελλάδα παντού. Πάμε να το δούμε και θα γυρίσουμε κιόλας, γιατί και το Αχίλιο εκεί εμπλέκεται και όλο το τοπίο και το θαλασσινό που βλέπαμε στην όλη ιστορία που σας περιγράφουμε. Βεβαίως. Πάμε. Η πρώτη μεγάλη αμερικανική παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα ήταν το 1957, το παιδί και το δελφίνι, με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν. Τι είναι αυτό που τα λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Με φόντο τα καταγάλανα νερά του Αργοσαρονικού, η Σοφία Λόρεν σαγίνευσε το κοινό, τραγούδησε στα ελληνικά «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» και η Ήδρα καθιερώθηκε ως must προορισμός του διεθνούς jet set. Μάλιστα, στην ταινία ο Κώστας Ταχτσής εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη και ο Θανάσης Βέγκος ως τεχνικός στο συνεργείο. 7 χρόνια μετά, το 1964, είναι η σειρά ενός μεγάλου ακόμα ηθοποιού, του Άντωνι Κουίν, ως Αλέξη Ζορμπάς. Η ταινία κερδίζει 3 Όσκαρ και η Κρήτη γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Βρετανός πράκτορας James Bond. Το 1981 γυρίζεται το «Για τα μάτια σου μόνο» με τον Ρότζερ Μουρ να βουτάει στα καταγάλανα νερά της Κέρκυρας αναζητώντας το ναυάγιο ενός Βρετανικού πλοίου. Δεν θα λείψουν και οι σκηνές με φόντο το παλαιό φρούριο και το Αχίλιο, αλλά και οι βόλτες με την εκθαμβωτική Κάρολ Μπουκέ στα καντούνια της παλιάς πόλης. Ακολουθούν την επόμενη χρονιά οι εραστές του καλοκαιριού με τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Δήλο να έχουν την τιμητική τους. Πρωταγωνιστούν η Ντάριλ Χάνα, Πίτερ Γκάλαχερ και Βέλερη Κενσέν, αλλά και ο πρωτοεμφανιζόμενος Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Το 1988 έρχεται το απέραντο γαλάζιο με πρωταγωνιστές τον Ζαν Ρενό και Ζαν Μαρκ Μπαρ, με τον Λουίκ Μπεσό να τοποθετεί την ιστορία στο χωριό της Αγίας Άννας, το μοναδικό μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας και τα κρυστάλλινα νερά της Αμοργού. Το 1991 είναι η σειρά του Μετιτερανέο, της ιταλικής ταινίας που έκανε γνωστή στο εξωτερικό την Βάνα Μπάρμπα, αλλά και τις ομορφιές του Καστελόριζου. Μάλιστα, απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Επίσης, μια γνωστή χολιγουδιανή ταινία που σημείωσε τεράστια επιτυχία και έδωσε μεγάλη όθηση τουριστικά στην Κεφαλονιά ήταν το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Το 2003, η Λάρα Κρόφτ έρχεται στη Σαντορίνη για να βρει το μυστικό χάρτη, ο οποίος φανερώνει πού βρίσκεται το κουτί της Πανδώρας, με την Αντζελίνα Τζολί σε ένα από τους πιο διάσημους ρόλους της. Τα γυρίσματα έγιναν στην Ία, ενώ στον εναρκτήριο γάμο συμμετέχουν η Κατερίνα Τσάβαλου και η Μαρίνα Καλογύρου. Και βέβαια, Μάμα Μία. Η ταινία με πρωταγωνιστές την Μέρλ Στρίπ, τον Πίρς Μπρόσνακ και Κόλιν Φέρθ είναι από μόνη της ένα ατελείωτο καλοκαιρινό πάρτι κάτω από την καταπληκτική μουσική, τον Άμπα. Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων του musical πραγματοποιήθηκε στη Σκόπελο, με το ξοκλήσι του Αϊγιάννη στο Καστρί στην κορυφή του λόφου με τα 200 σκαλοπάτια του να φαντάζει ως το ιδανικό σκηνικό ενός καλοκαιρινού γάμου. Όλες αυτές οι ταινίες, με γυρίσματα στα ελληνικά νησιά και τις μοναδικές παραλίες, θα μας θυμίζουν όσα χρόνια και αν περάσουν ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου.
ομορφιές, ομορφιές και πόσα νησιά και πόσο διαφορετικά μέρη. Ίδρα, Χανιά, Μύκονο, Σαντορίνη, Δήλος, Αμοργός, Καστελόριζο, Κεφαλονιά, Σκόπελος, Σκόπελος Μαριέλα και Μάμα Μία. Μάμα Μία, Dancing Queen, you can dance, έτσι. You can jump, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Εντάξει, παιδιά, αγαπημένο, μαμά μία, αγαπημένο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Κέρκυρα, γιατί οι θερμοκρασίες είναι υψηλά και υπερθερμαίνονται τα κινητά, εν πάση περιπτώσει, και μας σαμποτάρουν. Μαρίλια Μακρύ, στο Αχίλιο. Μαρίλια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παραχώρησαν και την άδεια να μπορέσουμε να γυρίσουμε το βίντεο. Έχουμε λίγο αντίστοιχο στροφή και τη ζέστη. Είμαστε στην έπαυλη αυτή, μια από τις γνωστότερες επαύλες, στο Αχίλιο. Και εδώ είναι το μπαλκόνι που έγινε μία από τις διάσημες σκηνές, πιο ρομαντικές σκηνές, στην ταινία James Bond, For Your Eyes Only. Όταν ήταν ο Ρότζερ Μουρ, Τζέιμις Μποντ, Κάρολ Μπουκέ, νομίζω που αυτό πρέπει να ήταν αρχές 80, 81 λοιπόν. Μια από τις πιο διάσημες σκηνές, αυτό εκεί το μοναδικό Αχίλιο, όποιος το έχει επισκεφτεί πραγματικά το χαζεύει για την ομορφιά του και για την ιστορία βέβαια που κουβαλάει η Μαρίλια, διότι εσείς ήταν αυτή η θλιμμένη μορφή, αυτοκράτηρα της Αυστρίας που περνούσε τα καλοκαίρια της σε αυτό το μοναδικό σημείο στην Κέρκυρα. Και όπως αναφέρεται και στην ταινία, αυτό ήταν από τις αγαπημένες σημεία του πατέρα της πρωταγωνίστριας στην ταινία του James Bond, αλλά και αγαπημένα σημεία, όπως καταλαβαίνετε, του δημιουργού της Παύλης, της αυτοκράτηρας Σύση. Και δικό μας αγαπημένο. Μαρίλια, εκεί το Αχίλιο, αν ξεφύγουμε λίγο τώρα από την ταινία, ήξερα ότι ήταν σε διαδικασία αποκατάστασης. Έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά? Κοιτάξτε σε τι μέρος είναι συγκλονιστικό. Θα χρειαστεί κάποιο διάστημα. Δηλαδή, ο εσωτερικός χώρος είναι κλειστός σε περίπου ένα χρόνο, υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο για να μπορεί να απολαύσει και επισκέπτες στον εσωτερικό χώρο. Μάλιστα. Είναι υπέροχα. Η Κέρκυρα πώς είναι σήμερα, Μαρίλια μου? Δώσε μας και λίγο έτσι βράζει. Την εικόνα του νησιού. Κούκλα είναι η Κέρκυρα, κούκλα. Βράζει όντως, πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς επισκέπτες. Αξίζει να σας κάνουμε και ένα πλάνο. Είμαι ακριβώς κάτω από το πολύ εντυπωσιακό άγαλμα του Αχιλλέα. Ήταν ούτως ή άλλως και η... Η Σύση ήταν πολύ λάτρης της αρχαίας Ελλάδας και αυτό το έδειξε με τις επιλογές και τις δημιουργίες που υπάρχουν εδώ. Τα αγάλματα, τους πίνακες, πραγματικά αξίζει να περάσει. Σε ένα χρόνο θα είναι και ολοκληρωμένο μέσα, όταν προγραμματίζεται ταξίδι, σίγουρα αξίζει να το δείτε ολοκληρωμένο. Μαρίλια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία εικόνα και η συνομιλία μαζί σου. Υπέροχη Κέρκυρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τι ωραία μέρη που έχουμε, βρε παιδάκι μου. Όπου και να πούμε, κάθε γωνιά πανέμορφη. Και το Ιόνιο. Καλά, και η Κέρκυρα έχει τόσο ωραίο διαφορετικό χρώμα στα Ιόνια. Συμφωνείς εσύ? Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Έχεις πάει? Ετοιμάζεσαι να πας. Σταμάτα ρε Μάριο, με έχεις κρεώσει, πως αυτό να το καλύψω. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Τι θερμοκρασίες έχουμε μέσα στο πλατό, δεν ξέρω. Έχω κοκκινήσει. Λοιπόν, έχουμε viral. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Θέλω να σου πω, ένα ζευγάρι διαπαιτήθηκε λίγο και ο άντρας της κοπέλας την αποκάλεσε τεμπέλα. Και να η αντίδρασή της. Θα πείτε την αντίδρασή της αμέσως. Κοίταξε το βίντεο που ακολουθεί. Πώς άφησε τον εροχήτη η κοπέλα, επειδή την είπε τεμπέλα ο άντρας της. Πώς άφησε γενικώς το σπίτι, λέει τεμπέλα με είπες. Τόσο καιρό καθάριζα. Κοίτα εδώ πέρα τώρα πώς αφήνω, να δεις τώρα πώς είναι οι τεμπέλες. Καλά του έκανε. Καλά του έκανε. Τώρα δηλαδή, εντάξει. Μα είναι δυνατόν. Αυτός έκανε τίποτα στο σπίτι. Αυτός τράβηξε TikTok. Αυτό έκανε. Αυτός τράβηξε TikTok, κατάλαβα. Δούλευε. Ή μάλλον τι δούλευε. Πραγματικά. Οπότε να σεβόμαστε τις γυναίκες μας και να εκτιμάμε όσα κάνουν για μας. Έτσι. Το μήνυμά μου. Μπράβο, σωστά τα λέγαμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Και με αυτό το μήνυμα πάμε στο quiz. Πάμε, πάμε.
Πάμε να δούμε τη φωτογραφία αυτή, η Μπέμπα, ποια εξελίχθηκε. Πολύ δύσκολη φωτογραφία όμως. Είναι δύσκολη. Γιατί είναι πολύ μικρή ηλικία. Ναι, έχουμε πει ότι έγινε γνωστή από το Βέρα στο δεξί. Έχουμε πει ότι είναι με γνωστό ηθοποιό σε σχέση. Έχουμε πει ότι έχει παίξει σε διάφορες σειρές. Βέβαια, όχι σε Ευτυχισμένη μαζί, στο Λατρεμένοι μου γείτονες. Μπράβο. Κάνει την κομμότη χωρίς να βοηθήσω. Φώναζε Πελαγία, Πελαγία. Δεν το θυμάστε το χαρακτηριστικό. Μα όλα τα ξέρεις και θα τρελαθεί. Παιδί μου με την τηλεόραση. Όλα τα σύνδεση. Είναι το λεγόμενο TV junkie, ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι κερδίζουμε. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να κάνετε like στο post του διαγωνισμού και να κάνετε follow το Μέρα Μεσημέρι κάτω παύλα Open TV. Να γράψετε τη σωστή απάντηση για να είστε και εσείς υποψήφοι να κερδίσετε ένα υπέροχο smartwatch Viva Move Sport. Έχεις να πεις και κάτι παραπάνω, διότι όλα τα μηνύματα είναι σε λάθος κατεύθυνση. Είναι ξανθιά τώρα να πούμε. Είναι ξανθιά. Ήταν κρυκινομάλα βέβαια. Τι να κάνουμε, να πούμε το μικρό της όνομα. Αντεπέστο. Λοιπόν, Ηρώ. Ηρώ, ωραία. Λοιπόν, γιατί στέλνουν είναι αλλού οι τηλεθεατές. Είναι, η φωτογραφία δεν βοηθάει και πολύ όμως. Είναι πολύ μωρό. Είναι πολύ μωρό. Αλλά σκεφτείτε το γρήγορα γρήγορα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λοιπόν, για να δούμε και το μεγάλο δώρο εδώ του σταθμού. Διεκδικήστε το Peugeot 208. Κοιτάξτε εδώ, έκδοση like. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Αν προτιμάτε SMS, γράψτε open κενό το ονοματεπώνυμό σας στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, ναι βεβαίως. Η Ρολούπη. Γιατί δυσκολευτήκατε, γιατί είναι τόσο αρνητική η φωτογραφία. Είναι πολύ μωρό εκεί, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Πολύ παιδί. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Είναι πολύ. Δυσκολέψαμε. Από αύριο θα βοηθήσουμε λίγο παραπάνω με τις φωτογραφίες, γιατί ήταν Τρίτη σήμερα. Το κάναμε λίγο πιο challenging. Από αύριο που είναι Τετάρτη, που είμαστε στη μέση της εβδομάδας, θα κάνουμε λίγο κάτι πιο ανάλαφρο. Υπόσχεση. Υπόσχεση. Ωραία. Και με αυτή την υπόσχεση φεύγουμε λοιπόν και τα ξαναλέμε αύριο, δύο το μεσημέρι, εδώ στην παρέα. Θέλεις. Πεινάς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μιλάς μεταξύ μας εδώ πριν. Μην τον ακούτε. Θέλει. Τώρα λίγο, αύριο πάλι. Αύριο εδώ στις 2. 2 η ώρα. Εδώ θα είμαστε.